Αχ, Danny Boy, Danny Boy, από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Υπάρχουν άπειρα πράγματα. Σήμερα έχω θεματολογία για βομβαρδισμό, πραγματικά. Και όταν λέω έχω, θέλω να πω έχουμε, βέβαια. Είναι και ο Χρύσανθος, αλλά ο Χρύσανθος τρέχει με το ρεπορτάζ για τον προπονητή του Άρεος. Νομίζω ότι όλο το focus στον Άρη έχει πέσει εκεί. Νομίζω όλο το focus στην πόλη έχει πέσει εκεί. Ακούστηκαν 1000 ονόματα, ανάμεσά τους και του Γκούτι. Ανάμεσα σε αυτά και του Γκούτι του Ισπανού, για τον οποίο ο Ασλαμής έχει βάλει 2 φορές quiz, και ένας από τους βασικούς λόγους που απορρίφθηκε εν τη ακούση του ονόματος είναι τα quiz που είχε βάλει ο Ασλαμής ξεκάθαρα, και σου λέει από την ΠΑΕ Άρης, αν είναι δυνατόν να δώσουμε τροφή εμείς στον Ασλαμή για να κάνει κάθε μέρα σόου με τον προπονητή μας. Γιατί με τον Γκούτι, θυμάστε έτσι, θυμάστε ποιος ήταν ο μεγάλος του έρωτας. Το θυμάστε, δεν σχολιάζω καν. Εδώ είμαστε, είναι η Δόικα. Είναι ο Σωτήρης Δασκαλάκης και σήμερα κοντά μου. Με t-shirt, με την φάτσα αυτού νου, τον οποίον εξευτελίζει ανάμεσα και σε άλλους ο Κουέντιν Ταραντίνο στην τελευταία του ταινία. Καταστρέφει τον γκρεμίζει το μύθο του μέσα σε περίπου 5,5 δευτερόλεπτα. Κι όμως ο Σωτήρης Δασκαλάκης τολμάει να φοράει ακόμη τα t-shirt του και να γελάει μαζί του όλη η πόλη. Όπου τριγυρίζει, λένε όλοι. Αυτό. Δεν το σποιλεριάζω, γιατί κάποιοι το έχετε δει ακόμη, είστε εγκληματίες πολέμου. Όσοι δεν έχετε δει ακόμη Ταραντίνο, είστε εγκληματίες πολέμου. Και Woody Allen, είστε μικροεγκληματίες μικροπολέμου. Μα τι λέω, Θεέ μου, Θεέ μου. Θα πούμε αργότερα τι έχουμε σήμερα της μέρας, ποιοι γιορτάζουν, ποιοι δεν γιορτάζουν, τι είναι κτλ. Γιορτάζει ο Γιδά σήμερα, η Αλεξάνδρεια. Ξυπνήστε, ευχηθείτε στους ανθρώπους, έχουν Παναήρη εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι ο Λίμπερο, η 107,4 μεγάκυκλη των FM, και κρίνω φρόνιμο να ξεκινήσω με τους διαγωνισμούς μας. Το κρίνω φρόνιμο εγώ, μπορεί κάποιος να το κρίνει αφρόνιμο. Εγώ όμως, ο Μάριος ο Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, χαμίνη του δρόμου της Ερκίδας, γητευτής των αγριμένων δοκιμάτων, αθεράπατος λαγός Ευλεμάνιας, πάρα πολύ απλά, το θεωρώ φρόνιμο. Πάρα πολύ φρόνιμο. 2 διαγωνισμούς έχουμε για σήμερα, ζωή να έχουνε. 4 μονές προσκλήσεις για μια πραγματικά κολλασμένη μεταλλική βραδιά το βράδυ της Κυριακής. Κυριακή πόσο έχουμε, Σωτήρη, 8 νομίζω. Παρασκευή 6, Σάββατο 7, Κυριακή 8. Ναι, του λέω τι, πόσο έχουμε την Κυριακή, κοιτάει το ρολόι του. Μιλάμε τώρα για δεν μπορεί να συνοηθείς. Α, η σημερομηνία, συγγνώμη παλικάρι μου, συγγνώμη. Και εγώ λέω ότι είναι δυνατόν. Το λέω Κυριακή πόσο έχουμε, κοιτάει το ρολόι, λέω πάει, δεν λέω Δασκαλάκης τέλος, δεν τα έπαιξε τελείως. 4 μονές προσκλήσεις, ξέρει πολύ καλά τι κάνει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, και για όσα δεν λέει και για όσα λέει και για όσα πράττει και για όσα δεν πράττει, και όταν κάνει το χαζό και όταν κάνει τον έξυπνο, ενώ είναι πραγματικά πάρα πολύ έξυπνος. Αυτή η Taylor Angost εδώ πέρα με συντονίζει. Μου έχεις βάλει εδώ πέρα Taylor Angost, την Αμερικανίδα του Άρη, και έχω τη βολεμπολίστρια, δεν μπορώ να συντονιστώ. Το μάτι μου πάει εκεί πέρα συνέχεια. Λοιπόν, Gas G, Κυριακή, Κλαμπ του Μήλου, 4 μονές προσκλήσεις από την Δόικα. Μία πραγματικά κολλασμένη μεταλλική βραδιά, και η Δόικα σου προσφέρει όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 4 μονές προσκλήσεις για να χύσεις τόνους υδρότα μπροστά στον πιο διάσημο καλαμαριώτη του πλανήτη, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα, ο οποίος θα παίξει κομμάτια, 2 ώρες το λιγότερο σοου, 2 ώρες το λιγότερο, τόσο είναι τα σοου του Gas G, το λιγότερο, από όλη την καριέρα του. Και με τα group τα οποία είχε και με ανθρώπους που συνεργάστηκε, και φυσικά από την προσωπική του καριέρα. Τώρα, ποιο είναι το άλλο quiz? Το άλλο quiz πατάει στο ποδόσφαιρο, απλά δεν είναι ακρεφνώς ποδοσφαιρικό. Το στάνταρ είναι ότι το έπαθλο είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου νέας εισοδείας από τα Opticon Express ή ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα Opticon Express, ανάλογα με το ότι τραβάει η ψυχούλα σου. Με τη Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται σήμερα το μεσημέρι η εθνική μας ομάδα, η επίσημη αγαπημένη, η πεταμένη αγωνίζεται αργότερα, είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, το μεσημέρι η σύζυγος, το βράδυ η ιερωμένη, η πεταμένη να το πω έτσι, ό,τι να είναι. Wellington, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, δεν νομίζω να υπάρχει ακροατής εκεί έξω που να μην γνωρίζει ότι η πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας είναι το Wellington. Έχουμε κάνει ούκο λίγες φορές αναφορά για διάφορους λόγους στο Wellington και στη Νέα Ζηλανδία. Εκείνο που θέλουμε είναι το εξής. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στη Φραπεδομάνα, στη Φτωχομάνα, το Club Wellington, το ιστορικό Club Wellington, σε ποιον δρόμο βρισκόταν? Μόνο SMS-ικά έχεις δικαίωμα συμμετοχής, έτσι.
Δηλαδή, πληκτρολογείς το κινητό σου FM, αφήνεις κενό, γράφεις το όνομά σου και το επώνυμό σου, δίπλα γράφεις τον δρόμο στον οποίο βρισκόταν το ιστορικό κλαμπ Wellington. Αν θέλεις γράφεις και live, μπορείς να πας και στον Gas G, να κάνεις διπλή κούτρα, έτσι. Και το αποστέλεις το 54526. Αν θες μόνο για το live, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Gas ή live και το αποστέλεις το 54526. Θα εκτιμήσω πάρα πολύ αν κάποια ή κάποιος από εσάς γράψει και κάποια ανάμνησή του από το κλαμπ Wellington. Προσωπικά έχω ούκο λίγες. Έχω περάσει ούκο λίγες βραδιές στο κλαμπ Wellington, στην οδό... Πω το βλάκα... Καλά πάτησα φρένο, παιδιά, θα το έλεγα. Θα το έλεγα, είναι ό,τι χειρότερο, έτσι καταστρέφεις τα πάντα. Γκρεμίζεις το οικοδόμημα μιας εκπομπής. Σε ποιον δρόμο βρισκόταν το ιστορικό κλαμπ Wellington εδώ στη Θεσσαλονίκη? Είμαι σίγουρος ότι πολλές και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε που δεν είναι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει το λιγότερο μία φορά στην Wellington. Το λιγότερο μία φορά. Έτσι, ρωτάω τον Κωστή αν θυμάται πού βρισκόταν το κλαμπ Wellington εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κωστή Τζαρό, που κάνει τον πονηρό τον... Μην το πει στον αέρα. Όχι στον αέρα, είναι quiz, έτσι. Μην το... Αν το θυμάσαι, το θυμάσαι. Και είναι... Είσαι... Εννοείται, εννοείται. Πεκταρά, στην πολύ καλή κοινή. Στον πολύ καλή κοινή Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πορεύσου. Αυτό είναι απίστευτο πράγμα. Άστο να μιλήσει λίγο, άστο να μιλήσει λίγο. Να πει μια καλημέρα. Άστο να πει μια κουβέντα. Να πει μια καλημέρα. Να πει τον νέο προπονητή του Άρη, τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Αυτά έτσι για το ξεκίνημα. Ελπίζω να πάνε καλά και οι δύο διαγωνισμοί. Έχουν πάρα πολύ ψωμί και οι δύο διαγωνισμοί. Το ξέρω ότι μας ακούνε πολλοί headbangers, μας ακούνε πολλοί metalers. Το ξέρω ότι μας ακούνε πολλοί ξενύχτιδες, κυρίως των δεκαετιών του 70, του 80 και του 90. Ούτως ή άλλως μετά η Θεσσαλονίκη περιέπεσε σε μια μεγάλη κρίση ανελέητη, πολύ πριν την κρίση που ξεκίνησε στην πατρίδα μας το 2010. Γιατί οι πατριώτες βιοτέχνες πήραν τις βιοτεχνίες και τις πήγανε στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στα Σκόπια. Είναι αυτοί που ορίονται σήμερα για τη Μακεδονία και είναι περήφανοι Μακεδόνες. Σήμερα ορίονται όμως, καταράξαν την πόλη οικονομικά. Και περιμένω τις απαντήσεις σας. Μία μουσική ανάσα να πάρω, ρε παιδιά. Λοιπόν, εθνικές ομάδες σήμερα. Εθνικές ομάδες. Και ζητώ από το Σωτήρη Δασκαλάκη να μπούμε λίγο στο κλίμα των δύο αγώνων με ένα ανάλογο μουσικό χαλί. Σωτήρη, γίνεται να πατήσουμε λίγο να φύγει το άλλο κομμάτι. Παλικάρι μου, αν γίνεται, έτοιμος να πατήσει το start στο δεξί πικάπι του λίμπερου της καρδιάς σου και να φύγει κομματάρα made in Suomi. Στα φωνητικά είναι φυσικά ο Τεέ μου Πούκι. Πούκι, Πούκι, δώσ' τους ένα ματζούνι. Θα τραγουδάνε απόψε οι οπαδοί της Suomi, έτσι. Μας περιμένουν στο Τάμπερε, στο καυτό Τάμπερε. 10 παρατέταρτο, ώρα Ελλάδος. Suomi Hell Us. Αγωνίζεται η γκόμενα, η ερωμένη, η πεταμένη εθνική ομάδα, έτσι. Και μας περιμένουν οι Φιλανδοί. Χιλιάδες περήφανοι Έλληνες υποστηρίζουν την εθνική μας ομάδα. Θα μου πεις γιατί την υποστηρίζουν, ρε μπούφα σλαμά? Επειδή γουστάρουν εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου και ασχολούνται? Όχι βέβαια. Σου δίνω τον λόγο σε λίγο. Προς το παρόν ακούμε Τεέ μου Πούκι. Την υποστηρίζουν γιατί πάρα πολύ απλά το διπλό δίνει, αν δεν κάνω λάθος, 4,10. Έτσι, στο 4,10, 4,20 και 4 να είναι, σου λέει Ελλαδάρα ο λέρε φίλε. Ελλάδα, ο άλλος γύρισε, δεν έχει μία. Βάζει ένα 5 ευρώ, 5,4,20, ορίστε. Περνάει ωραία 6 μέρες. Λέω, μιλάω για μένα. Τώρα μπορεί ο Σωτήρης να γελάει, να πει ρε βλάκα σλάμα. Με 20 ευρώ, βλάκα 6 μέρες. Ναι, εντάξει, εγώ ρε Σωτήρη. Ο Σωτήρης περνάει πολύ ωραία με 20 ευρώ 5 λεπτά. Ωραία, καλά, δεν τον κράξω εγώ, δεν τον κράζω. Ό,τι τραβάει η καρδούλα του καθενός, έτσι. Πάρα πολύ απλά. Στο 4,10 το διπλό, όλοι οι Έλληνες είναι περήφανοι Έλληνες και γουστάρουν εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Βέβαια, είναι φόλα Shell Us. Ελλάς, δώσ' τους κόλαση. Δώσ' τους Shell Us. Εννοείται το παιχνίδι ζωντανά από το PAOK Channel, έτσι. Ευχαριστούμε Ιβάν Γιγνατίεβιτς Αβίδη. Το Ιβάν TV στέλνει την εθνική ομάδα σε όλα τα σπίτια. Γιατί αυτό είναι το σωστό και έτσι πρέπει.
ακόμη και ο Τσομπανάκος που φουσκάει τα πρόβατα πάνω στη Βίτσα, έξω από τη Βίτσα, που έμαθα. Σωτήρη, φίλε, πανηγύρι Βίτσα, έχεις πάει. Έχεις πάει. Α, λέω, δεν μου το έχεις πει ποτέ. Φίλε, θέλω να πάω. Παιδιά, όσοι έχετε πάει πανηγύρι Βίτσα, στείλτε μηνυματάκι σας παρακαλώ πολύ. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά αργότερα όταν ανοίξουμε γραμμές στο 2310-287-888. Σε ένα τριήμερο, μέσα όρο την ημέρα, Σωτήρη, 2.500 με 3.000 κόσμος, τα αυτοκίνητα φτάνουν σχεδόν μέχρι τα Γιάννηνα και γίνεται κόλαση. 14, 15, 16 Αυγούστου. Τώρα, πώς από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πήγαμε στη Βίτσα, αυτό μόνο ο Ασλαμής μπορεί να το καταφέρει. Λοιπόν, ντεμπούτο απόψε. Περιμένω μηνυματάκια, σχόλια, ποδοσφαιριστές που επιλέγετε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Εσείς που αγαπάτε ποδόσφαιρο, είστε Έλληνες, μας ακούτε και αγαπάτε και Εθνική Ομάδα. Οκ. Okay. Να σας δω λιγάκι. Ντεμπούτο απόψε για τον 55χρονο Τζον Βαν Σιπ. Και ρωτάω τον Σωτήρη Δασκαλάκη αν θυμάται τον Τζον Βαν Σιπ στα φτερά, καλημέρα Γιάννη, στα φτερά του Άγιαξ. Κλασικός εξτρέμ του Άγιαξ και Εθνική Ολλανδίας. Μ' άρεσε πάρα πολύ το όνομά του, το ονοματεπώνυμο. Δεν ξέρω αν προφέρεται και Γιον. Ζητάω συγγνώμη. Γράφεται Γιον, αλλά δεν ξέρω, προφέρεται Τζον, Τζον Βαν Σιπ. 10-11 χρόνια στον Άγιαξ και στη συνέχεια στην Τζένοα. Πρέπει να τον έχω σε κάποιο Γκουερίν Σπορτίβο. Δεν ξέρω αν τον έχει σε κάποιο Γκουερίν Σπορτίβο και ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν τον έχει, ας με ενημερώσει. Εγώ πρέπει να τον έχω με φανέλα Τζένοα σε κάποιο Γκουερίν Σπορτίβο. Ντεμπούτο, ευχόμαστε στον περήφανο Ολλανδό. Καλή επιτυχία. Έχει διατελέσει προπονητής στον Άγιαξ, στην Τβέντε. Βοηθός στην εθνική ομάδα της Νέντερλαντ. Νέντερλαντ είναι η Ολλανδία στα Ολλανδικά, γιατί πολλοί το λέτε Holland, είναι στα Αγγλικά αυτό. Μαθαίνουμε και ξένες γλώσσες εδώ πέρα. Ήτανε στη συνέχεια στη Μελβούρνη, ήτανε, δεν θυμάμαι κάπου αλλού, ήτανε στην Τβέντε και τώρα είναι στην Τσβόλε, συγγνώμη, στην Τσβόλε. Και φυσικά με την οποία Τσβόλε είχε παίξει φιλικό και ο Ηρακλής Χατζόλιο 2-2, Ηρακλής παίκ Τσβόλε 2-2, ήμουν μέσα με Τζόνι Ρεπ τότε στην Τσβόλε. Αν θυμάμαι, πέτυχε και το ένα από τα δύο γκολ της Τσβόλε. Παραδίπλα μου ήταν ο Γιώργος Ορφανίδη, ήταν δίπλα μου ο Αλέξης Κούγιας στον Ηρακλή Τοτενομική Υπηρεσία και έρχεται όταν τον έβγαλε από αλλαγή ο Γιώργος Ορφανίδης. Βάζει γκολ ο Τζόνι Ρεπ. Και ο Αλέξης ο Κούγιας, ήταν πολύ ωραίο το γκολ και κάτι σαν να είπε μπράβο, έκανε ένα χειροκρότημα και του λέει ο Γιώργος Ορφανίδης, καλά ρε εσύ, χειροκροτάς λέει, δηλαδή μας βάζει λέει γκολ, λέει το έβαλε λέει ο Τζόνι Ρεπ ρε εσύ λέει, είμαι λέει, Τζόνι Ρεπ, μεγάλος παίκτης λέει, Εθνική Ολλανδίας, Παγκόσμια Κύπελλα, είμαι Τζόνι. Και λέει ο Γιώργος Ορφανίδης το αμίμητο, και εγώ Τζόνι είμαι, και εγώ Τζόνι, άντε ρε λέει, ναι, Walker. Καλημερίζω Γιώργο Ορφανίδη. Ξέρω ότι πολλά πρωινά μας ακούει. Ηρωική μορφή, ο οποίος το παλεύει και θα ήθελα να το δω. Είχε παρέμβει σε εκπομπή μας πρωί στο Μετρόπολης με αφορμή κάτι που είχα πει για αυτόν και τον David Beckham. Και την επόμενη μέρα βγήκε γραμμή. Ναι, μην μπερδεύεστε. Γράφετε άλλο τα γυαλιά, άλλο το live, έτσι. Τα quiz είναι δύο. Τέσσερις μονές προσκλήσεις για το live του Gas G την Κυριακή στο κλαμπ του Μήλου, 8 του μηνού. Gas G, 4 μονές προσκλησούλες από την Δόικα. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express με αφορμή το Νέα Ζηλανδία-Ελλάδα σήμερα το μεσημέρι για το Μουντομπάσκετ, Wellington, πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, που βρισκόταν το κλαμπ Wellington εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιο δρόμο? Δεν θέλουμε αριθμό, αρκεί να μας πεις τον δρόμο. Πασίγνωστος δρόμος. Μόνο αυτό. Το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνει στην κλήρωση. Χωρίς ονοματεπώνυμο σημαίνει ότι απαντάς έτσι για το ονόρε, δεν θέλεις γυαλιά ηλίου ούτε οράσεως. Και φυσικά είπα ότι θα εκτιμήσω ιδιαίτερα αν κάποιος γράψει και κάποια ανάμνησή του, κάποιο περιστατικό, κάτι. Ή αργότερα, όταν ανοίξουμε γραμμές, να μας πει ανάμνησή του, περιστατικό, κάτι, ένα ενσταντανέ από το Club Wellington. Λοιπόν, για πάμε λίγο μαζί να φτιάξουμε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, έτσι λίγο στα γρήγορα, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Πέρα από τις επιλογές του Τζον Βαν Σιπ, θα ήθελα σχόλια και για τις επιλογές που σκέφτεται να κάνει και που έδειξε στις τελευταίες δύο προπονήσεις. Να κάνω μια ενδεκάδα εγώ.
πραγματικά θα ήμουν σε κατάσταση πραγματικά to the edge στην θέση του goalkeeper ανάμεσα σε Αλέξανδρο και Οδυσσέα, σε Οδυσσέα και Αλέξανδρο, μαθαίνω ότι κάνει τρελές εμφανίσεις ο Οδυσσέας, γι' αυτό μάλλον θα πάω με Οδυσσέα. Goalkeeper λοιπόν, Οδυσσέα. Οδυσσέα Βλαχοδήμο εννοώ, έτσι. Λοιπόν, δεξί μπακ. Θα έλεγα Μιχάλη Μπακάκη. Τον είδα σε πολύ καλή κατάσταση τα τελευταία δύο μάτς της Ένωσης. Και αριστερά τώρα, αριστερά θα ήμουνα. Είμαι Κώστα Σταφυλίδη. Τον είδα για περίπου 20-25 λεπτά προχθές με την Χόφενχάιμ. Έκανε πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα πεις το πες τι έκανε. Έκανε τρία εύστοχα πλάγια. Έβγαλε μία διαγώνια παλιά. Καλή, αρκετά καλή. Στο δεύτερο δοκάρι. Και μία φορά έκοψε τον εξτρέμι της... Με ποιον παίζανε, Μπάγερ Λεβερκούζεν νομίζω, κάτι τέτοιο. Μια χαρά είναι ο Κώστας, μια χαρά. Θα ήμουν ανάμεσα σε Κώστα Σταφυλίδη και Κώστα Τσιμίκα, τον οποίο καρά γουστάρω, κάνει τρελές εμφανίσεις, νευρώδης, λίγο τσαπατσουλάκος, αλλά πραγματικά φτύνει αίματα, δίνει όλα και όσες φορές τον είδα φέτος με Ολυμπιακό, πραγματικά με συγκίνησε. Ο Δημήτσο Γιαννούλης μπορεί να περιμένει. Κέντρο άμυνας, οι επιλογές είναι αυτόματες. Κώστας και Σοκράτης και Κώστας παίρνουν απάνω την δική ομάδα. Θα βγουν μπροστά αυτοί οι δύο και ο Βασίλης ο Τωροσίδης. Και πάμε στη μεσαία γραμμή όπου έχουμε δύο λεβένταρους. Πώς λέτε Μπουχαλάκης εσύ, Ανδρέας. Νομίζω Ανδρέας Μιχάλης, ξέχασα τον. Ανδρέας Μπουχαλάκης, τέλος πάντων. Έχω Μπουχαλάκη και Ζέκα. Δύο περήφανους Έλληνες, Ζέκα και Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη και Ζέκα. Τον κριτικό και τον Ρουμελιώτη τον Ζέκα. Πάμε τώρα στα φτερά. Οι επιλογές είναι περίπου αυτόματες, με Γιώργο Μασούρα και Δημήτρη Κολοβό. Στην κορυφή η επιλογή μοιάζει να είναι αυτόματη και αυτονόητη. Έχω εκεί πέρα Ευθύμη Κουλούρη να σκοράρει μέσα στο τάμπερε και να χαιρετήσει στρατιωτικά, όπως έκανε προψέ σε ένα σεμιναριακό γκολ με την Τουλούζ. Δεν ξέρω αν το είδε ο Σωτήρης, απίστευτο, με να δέχεται την μπάλα ο Κουλούρης στο κέντρο, να την αφήνει στον αρχηγό του, της Τουλούζ, και να κάνει υπέροχη διαγώνια κίνηση αριστερά. Ο αρχηγός της Τουλούζ, ένας γλυκούλης μαύρος, με απίστευτο timing, την κατάλληλη στιγμή, πασάρει στον Κουλούρη αριστερά. Είναι μυρογνωμονιακή η πάσα και ο Κουλούρης με αριστερό πλασέ σε πρώτο χρόνο σκοράρει ή με δεξί νομίζω, στην απέναντι γωνία, πραγματικά υπέροχο γκολ. Ευθύμης Κουλούρης. Τώρα, στο δεκάρι λίγο ρημαδιό, καθώς εκεί πέρα λείπει ο Κώστας ο Φορτούνης, μοιάζει ο Τζον Φανσίπ να προτιμάει τον Δημήτρη τον Πέλκα. Εδώ πέρα τώρα λίγο Παναγιά βοήθα, στηρίζω, είμαι με Δημήτρη Πέλκα αν παίξει, είμαι με τα παιδιά της εθνικής ομάδας. Να δούμε το βράδυ τι θα γίνει. 10 παρατέρω το μάτς στο Wellington. Όχι στο Wellington, το κλαμπ που δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχει γίνει η νύχτα της Θεσσαλονίκης, έχει γίνει ένα shit. Πραγματικά shit. Πού είναι τα 70s, πού είναι τα 80s, πού είναι τα τιμημένα 90s. Η Wellington έγραψε ιστορία και όποιος απαντήσει σωστά ότι βρισκόταν σε εκείνο τον δρόμο, αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση, αν βάλει και ονοματεπώνυμο, για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ράσο Optical Express και 4 μονές φυσικά χωριστά αυτό για Gas G Live την Κυριακή, Λαϊβάρα στο Club του Μήλου. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα live, γυαλιά και τα δύο αποστολή στο 54526. Με αυτά και με αυτά πηγαίνουμε στο πρώτο break τη σημερινή. Βρε τι γίνεται. Όμορφες ιστορίες με Σωτήρη Δασκαλάκη. Πάντα οι ιστορίες του Σωτήρη είναι όμορφες και ωραία τρυφερά μηνυματάκια. Θωμάς Τόντον, πικραμένος οπαδός του Ηρακλέους, μηνυματάκι του λέει: βάλε κάτι από Bale Trespace για τη Νέα Ζηλανδία. Από το τιμημένο label This Flying Nun Records. Πρέπει να έχω σπίτι μου, Θωμά, τώρα το έστειλες εδώ πέρα στο μήνυμα και μου ήρθε, ξέρεις, και η ετικετούλα, πρέπει να έχω καμιά πενταριά κυκλοφορίες, το λιγότερο. This Flying Nun Records. Απλά ονόματα τώρα, πρέπει να έχω και μια πάρα πάρα πολύ καλή διπλή συλλογή. Διπλό CD συλλογή κανονικά. Με συγκινείς πραγματικά, την μπάντα δεν την ξέρω. Μπορεί να έχω στο σπίτι μου και να μην την ξέρω, απλά να την θυμάμαι. Για την επίσημη αμυμένη, ρε GMT, λέει, να είσαι καλά, για την επίσημη, έτσι, για την του μπάσκετ, όχι την ανεπίσημη. Κώστα, καλημέρα, μπαίνει για live ο Κώστας.
καλημέρα και στην Ελένη. Παφούλιας επικοινώνησε μαζί μας με Λευτέρη, οπαδό της ΑΕΚ. Φεύγουν μαζί, Λευτέρης με Παφούλια. Μας ενημερώσανε ότι φεύγουν για Ηράκλειο. Όχι για να μπουν σε μοναστήρι αυτή τη φορά. Θα μείνουν κάποιο έξω, λέει. Ο Παφούλιας είπε: έχει ο Θεός. Μαζί θα μένουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Παφούλια με Λευτέρη, ακροατής πιστός από την Αθήνα. Απίθανος, υπέροχο παιδί. Δεν τον έχω γνωρίσει. Ψέματα. Τον έχω δει μια φορά, νομίζω, εδώ πέρα, να μας γνωρίσει πριν καμιά 3-4 χρόνια. Όχι, δεν είχε έρθει. Α, οκ, okay, εντάξει, ωραία. Ωραία. Να είναι καλά τα παιδιά, καλά να περάσουν. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείσε λίγο το χαλί μας. Έχεις έτοιμο το κομμάτι που βάλαμε τώρα στο διάλειμμα. Γιώργο Ιταλό, ρε αγόρι μου, σε ξέρω. Όχι, σε ξέρω. Νέα Ζηλανδία είναι, σε ξέρω, έτσι. Λοιπόν, Νέα Ζηλανδία μας περιμένει το μεσημέρι, 3 ώρα Ελλάδος, ζωντανά από την ΕΡΤ Sports High Definition, όχι Low Definition, High Definition, έτσι, σε ένα παιχνίδι που χωρίς αύριο που λένε, sorry για το κλισέ για την εθνική μας ομάδα, με τον οδοντίατρο του Πάμπλο του Γκαρσία, τον είδα τώρα το πρωί, να φοράει το t-shirt το οποίο στέλνει μήνυμα στον Θανάση Κουρτόπουλο. Φορούσε ένα t-shirt. Είναι συλλέκτης, είναι και δικός μου οδοντίατρος εδώ και 3-4 μήνες, ο οδοντίος Πάμπλο του Γκαρσία. Το νούμερο πίσω. Ναι, κοπελάρα, κοπελάρα. Mm. Το νούμερο πίσω δείχνει το πόσα λεπτά το λιγότερο πρέπει σήμερα να χρησιμοποιηθεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο. 34 έλεγε το νούμερο από το t-shirt το αμερικάνικο του γιατρού του Πάμπλο του Γκαρσία. 34 είναι το νούμερο του Αντετοκούμπο. Το λιγότερο τόσο, αυτό λέω. Και επίσης, Θανάσης Κουρτόπουλε, ο Γιάννης δεν παίζει σε μία θέση. Παίζει 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Μπέρδεψε τους. Δώσ' του να κατεβάσει την μπάλα μία φορά. Να δούμε τι θα γίνει. Από τον Γιάννη Αντετοκούμπο, Μιχάλη Κακιούζη, όχι απλά δεν θέλω 25 πόντους, θέλω το λιγότερο 35. Πρόσεξε κάτι. Ναι. Η εθνική στο τέλος χάνει από την Βραζιλία, αλλά υπάρχει μια παράβαση της Βραζιλίας που δεν σφυρίζεται. Το, ρε, εσύ, που του χτυπάει το στεφάνι. Και αυτό και εγώ το είπα. Είναι διπλή παράβαση, να ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ότι ναι. Δεν είναι μόνο ότι χτυπάει το στεφάνι. Ναι. Είναι ότι η μπάλα πριν πάει εκεί για να τη διώξει, χτυπάει στο ταμπλό. Από τη στιγμή που έχει χτυπήσει το ταμπλό, απαγορεύεται και νόμιμα να την διώξει. Ωραία, αυτό το ήξερα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν χτυπούσε το στεφάνι και την έδιωχνε την μπάλα, θα μετρούσε ο πόντος. Οκ, ναι. Έτσι. Γιατί αυτό, από τη στιγμή που χτυπάει στο ταμπλό, δεν δικαιούται ο παίχτης να τη διώξει πάνω από τη στεφάνη την μπάλα. Μπράβο, ρε Χρυσάκη. Λοιπόν, άρα υπάρχουν δύο παραβάσεις. Δύο παραβάσεις, ναι. Ένα που χτυπάει ταμπλό και τη διώχνει. Δεύτερο ότι χτυπάει το στεφάνι. Μπράβο. Λοιπόν, ορίομαι μόνο στο σαλόνι. Σκέψου λοιπόν. Λέω, πάτε, ρε, στο... Είναι δυνατό. Σκέψου λοιπόν. Το εξής. Πάει, πήγε, άμα δεις, πάει παίχτης. Ποιος πήγε. Ένας παίχτης πάει στο διάστημα. Βρε όλος ο πάγκος. Πρόσεξε τώρα. Σκέφτεσαι αυτό να είχε γίνει σε παιχνίδι του Άρη του ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Αντιλαμβάνεσαι πως όλοι οπαδικά θα λέγανε, θα στεκόντουσαν σε αυτό. Ναι. Δεν θα λέγανε ούτε για τον Σκουρτόπουλο, ούτε για τον Αντετοκούμπο, ούτε για την απόδοση εθνικής. Ναι. Αν ήταν παιχνίδι των ομάδων μας, θα είχε γίνει χαβός. Σφαγή! Ναι. Θα έβγαινε ο τίτλος δηλαδή. Ναι. Του της Άρης είσαι. Ναι. Σφαγή! Ναι. Μα το κύλησαν τον Άρη εναντίον του Πάου. Ναι, ο Βασιλακόπουλος αυτά. Ο ΠΑΟΚ, θα έβγαινε η φόρτσα, αλητία κατά του ΠΑΟΚ. Έτσι. Πήγαινε στο ΒΑΡ. Στην εθνική. Πήγαινε στο ΒΑΡ. Στην εθνική. Έγιναν δύο αναφορές, τρεις αναφορές για το συγκεκριμένο κτλ. Όλοι στάθηκαν. Στο Σκουρτόπουλο, ο καθένας εκεί που ήθελε να χτυπήσει σε διαφορετικό. Σκουρτόπουλο, σαν το κούμπο, το ένα το άλλο. Ναι. Αυτό είναι ένα μαθηματάκι. Θα μου πει τώρα τι πάντα, μα κάνει μάθημα στου. Ένα μαθηματάκι συμπεριφορά και για εμά του δημοσιογράφου, αλλά και για τον κόσμο. Πώς. Τελείως διαφορετικά αντιδρούμε όταν πρόκειται για την ομάδα μας και πώς αντιδρούμε όταν είναι η Εθνική Ελλάδος. Χρήσαφε, στο λόγο μου, ορίομαι μόνος μέσα στο σαλόνι. Και εγώ το είπα εκείνη την ώρα, αλλά δεν. Να σου πω κάτι. Ούρλιαξα μέσα στο σαλόνι, λοιπόν. Να σου πω κάτι, πρόσεχε λίγο. Δεν ούρλιαξα, δεν έκανα. Είπα, α, εδώ πρέπει να το βάλουμε το τέτοιο. Και συνέχισα κανονικά. Αν ήταν ο Άρης, θα είχα πει μέσα στην τηλεόραση. Λοιπόν, και να πω ένα μεγάλο. Λοιπόν. Άντε, το έχω και για θέμα αυτό, το είχα και εκείνη τη μέρα. Να το βλέπει ο Χρυσαφός. Το έχω με βασικό θέμα. Που είναι μόνο για... αυτό ζει τώρα από αυτού. Που είναι για όλο τον χρόνο. Ναι, ναι. Όχι αυτό. Οι δύο ζουν, ναι. Ο άλλος θα περιμένει και άλλο παιδί. Ποιο είναι το θέμα? Ο Βουτσάς. Μπράβο το Βουτσά. Τώρα, 93-95. Ζηλιάρη. Ένα μεγάλο μπράβο στο Βαγγέλη Ιωάννου. Στις βολές του Σλούκα με αυτά που λέει. Πραγματικά με έκανε να κλάψω. Ήμουν κανονικά. Και, παιδιά, έκλαψα ειλικρινά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό το λέω συνέχεια. Ρε παιδί μου, είμαι φόλα ποδόσφαιρο. Το ξέρετε, είμαι φόλα ποδόσφαιρο. Παρά το ότι ξεκίνησα από τον μπάσκετ, έπαιζα μπάσκετ, ήμουν στον Άρη, ήμουν στον Αργονάθι, στον Ανατόλη, έχω παίξει σε συλλόγου στον Εσχύλο. Ξεκίνησα σαν μπάσκετ, δημοσιογραφία, μπάσκετ, 5 χρόνια σχεδόν μόνο μπάσκετ.
του ζηλεύω. Είμαι φόλα ποδόσφαιρο. Είμαι φόλα ποδόσφαιρο. Του ζηλεύω σε αυτό. Μιλάνε όλοι ανθρώπινα. Μιλάνε απλά ανθρώπινα. Οι δημοσιογράφοι, οι μπασκετικοί, οι ρεπόρτερς, οι παίκτες, οι αθλητές, οι προπονητές, χωρίς κλισέ, χωρίς στερεότυπα, λένε τα πράγματα όπως είναι, τα λένε χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, όσοι με κλισέ. Πού? Οι μπασκετικοί τα λένε χωρίς κλισέ. Οι ερωτήσεις, οι ερωταπαντήσεις, στο τέλος του αγώνα που έχουν σβήσει τα πάντα και έχουν μείνει στο γήπεδο μόνο ο Βαγγέλης Ιωάννου. Για κάνε, κάνε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα σου πω εγώ τι μιλάνε. Καλά στο αυτό, εντάξει. Λέω το πώς μιλάνε. Στην εθνική ομάδα. Μια χαρά μιλάνε. Μιλάνε ανθρώπινα. Δηλαδή, ακούω προφέρει. Εγώ λέω ότι ο Βαγγέλης που είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός είναι σε αυτό που κάνει. Έκανα να κλάψω. Είναι εξαιρετικός. Έχει πάρα πολλά κλισέ. Αυτά τα slooky look. Αυτά είναι τα nicknames. Είσαι εντάξει. Που προσπαθεί αυτά και όλα θα τα κάνει τέτοιο. Ωραία, βρες μου έξυπνο nicknames από ποδοσφαιριστές. Ο Ιωάννης είναι κορυφή σε αυτό που κάνει. Βρες μου, αυτά είναι ο ωραία. Ο άλλος ο συνάδελφος, πώς τον λένε με το Μακρυμάλης, ο Γκριζομάλης. Ο Γεωργίου. Όχι. Καλός είναι αυτός. Ο Χάτζη Γεωργίου. Χάτζη Γεωργίου, ναι, συγγνώμη. Εσύ ποιον λες. Αυτόν λέω. Χάτζη, όχι Γεωργίου. Ναι. Χατζηγεωργίου, δεν έλα ρε φίλε. Ήταν στο σχόλιο προχθές. Που δεν κάνει τέτοιο. Που τα λέει ανθρώπινα κτλ. Ακριβώς το αντίθετο. Μιλάνε όλοι οι μπασκετικοί και ο κόσμος, οι φίλαθλοι, ναι. Τα παιδιά. Όλοι μιλάνε ανθρώπινα. Γιατί ακούω, Μάριε προθές... δεν υπάρχει. Και σου λέω το ανθρώπινο δέστο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Α το τι το είμαι πέρυσι τώρα, ένα μάτ. Και μόνο... εκεί ανθρώπινα μιλάνε. Μα εκεί υπάρχει, όχι, δεν κάνει λάθος. Κριτική, μιλάνε όχι. Ανθρώπινα. Ποια κριτική. Όσοι με κλισέ. Ποια κριτική. Μιλάνε ανθρώπινα. Μόλις κατέβει ο Γιαννακόπουλος κάτω σε πόγο την κριτική. Άλλο ρε σχεδιάδη, μην το πάει το σκοτώνει. Μα έτσι. Αυτή είναι η ουσία των όσων λες. Ότι μιλάνε όπου μπαίνει το οπαδικό στοιχείο. Παλικάρι και ο δημοσιογράφος έχει πίεση. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πίεση. Ακούω. ΠΑΟΚ Πανετολικός, Πανιώνιος, ναι. Σχολιασμό, σχολιασμό ναι. Δίπλα στον Αλέξη Σπυρόπουλο, Γιώργος Κούδας. Ναι. Προσκυνώ, πλένω το στόμα μου με ανθόντερο για Γιώργο Κούδα. Τον σέβομαι όσο δεν πάει, εννοείται κτλ. Και στον Πειραιά. Λέω άντε, να, εννοείται, εννοείται. Πριν κλείσω το τηλέφωνο, είπε έρχομαι κατευθείαν. Ναι. Λοιπόν, πριν ακούσει το κλακ, είχε φύγει ήδη. Ναι. Διακτηνίστηκε. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Ολυμπιακός Πειραιάς, λογικό έτσι. Είναι. Πού θα μείνει στη μιζέρια, ο άνθρωπος. Ναι. Και δυστυχώς δεν έγινε δίδυμο με Γιώργο Σιδέρη. Ναι. Να γραφτεί ιστορία. Ιστορία. Να γίνεται πάρτι. Έτσι. Τέλος πάντων. να έχει ο Ολυμπιακός 44 τίτλους. Ναι. Τόσους έχει. Μπερδεύτηκα εγώ, συγγνώμη. Λέω, άντε θα ακούσω σχόλιο. Φαλακρός Καραπαπάς. Θα ακούσω σχόλιο από Γιώργο Κούδα. Ναι. Άντε, όλα. Λέω, Αλέξη Σπυρόπουλο με Γιώργο Κούδα. Και ακούω, Σταύρο Κόλκα. Καλά το. Ναι, γιατί όταν ήταν ο Πετρόπουλος στην ΕΡΤ τα παιχνίδια που μετέδιδε. Κύριε Κούδα, ακριβώς τα ίδια. Θέλω το. Ακριβώς το ίδιο είναι. Του λέει ο Σπυρόπουλος αυτό που βλέπουμε. Λίγο. Λέει, το επίπεδο των ανθρώπων, το μαθησιακό. Και παιδείας δεν μπάσκετ... καθορίζεται από τι άθλημα παίξανε. Όχι. Καθορίζεται από την προσωπικότητα του καθενός. Ο μέσος όρος είναι όχι. Άστο. Το μπάσκετ είναι άστο. Άστο. Ο μέσος όρος άστο. Γενικότερα αρκετών άστο. Παλιών ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολιστών. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που εξαιρετικοί στο λόγο ναι. Και με παιδεία απίστευτο. Βάλε τον Γιώργο Ζήνδρο να σχολιάσει. Θα κλάψεις. Θα κλάψεις. Έχω ακούσει θα κλάψεις. Θα κλάψεις με τον Γιώργο. Μιλούσα κιόλας και... Βάλε το Μιχαλίτσιο να σου αναλύσει ποδόσφαιρο. Θα κλάψεις επίσης. Εγώ ξέρω ότι σχολιαστής ποδόσφαιρο δίπλα σε sportcaster σχολιαστής τελευταία 15 χρόνια μόνο με έναν έπαθα σοκ. Και έβγαλα και το καπέλο μου γιατί εμένα. Το ακούω, δεν έχω ξανακούσει ποτέ και λέω όχ, όχ, τον Βασίλη Μπορμπόκη. Μου φύγε η ψυχή. Απίστευτος. Και ρυθμό. Και σούμορ, αριθμό. Και ηρωνία, και αλήθειες, και πλάκα με λάθος ποδοσφαιριστή. Απίστευτος. Βασίλης Μπορμπόκης. Κοίταξε, μου φύγε η μασέλα. Ελλάδα, στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να πυροβολήσουμε. Αν βγει ένας άνθρωπος και πει δύο πράγματα, αμέσως θα στοχοποιηθεί. Υπάρχουν τα μέσα του ενός, τα μέσα του άλλου και γίνεται ο κακός χαμός. Αυτό λοιπόν γίνεται στο ποδόσφαιρο, Μάρια. Ναι. Και στο ποδόσφαιρο λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι γιατί έτσι αποφασίσαμε ως κοινωνία να τα κάνουμε. Ναι. Στο μπάσκετ, επειδή δεν υπάρχει αυτή η πίεση. Περιορίζεται στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί είναι μόνο που ναι. Μετράνε τα λόγια τους. Ναι. Εκεί είναι που επιλέγουν ποιο θα έχουν δίπλα. Ναι. Ναι. Υπάρχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι ο Λινάρδος. Το τι έχω διαβάσει την άλλη μέρα. Ο Νίκος. Νόμιζα ότι ο Λινάρδος είναι μέλος της Θήρας 13. Από αυτά που διάβαζα που γράφανε για αυτόν. Επειδή έτσι. Είπε σε κάποια φάση ότι ο Σπανούλης έχει χάσει τη σπιρτάδα που είχε πριν τέτοιο. Τον πήραν τα ερυθρόλευκα, τον ξεσκίσανε. Εντάξει, ωραία, το είπε όμως το παιδί, το είπε. Μόνο στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν αντίστοιχα το πει στο Παναθηναϊκός Άρης, δεν ασχολείται κανένας, φίλε.
Ούτε καν εμείς. Δεν ασχοληθεί κανένας. Στο ποδόσφαιρο όμως, ακόμα και στο πανετολικό Ξάνθη, θα ασχοληθείς. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι, έχει ουσία αυτό που λες. Ναι. Είναι όντως, ναι. Είναι πραγματικότητα αυτό που λες στη διαφορά. Ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει με το ότι είναι πιο ευγενική η μπάσκετ. Δεν υπάρχει πίεση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Είναι πίεση και είναι, άλλο επίπεδο. Είναι άλλο επίπεδο. Χρήσατε, είναι άλλο επίπεδο. Εντάξει, εγώ μπάσκετ παίζω. Είναι άλλο επίπεδο, ναι. Η Γιάννα Νταρίλ βλέπω τώρα με σώμα κάτσε καλά. Εξαιρετική. Σαν να πέρασε μια μέρα στην παραλία. 50. Έτσι. Δεν είναι. Ωραία. 29 πήγα εγώ. Μια... Πρέπει να είναι. Γιάννα Νταρίλ, η οποία μοιάζει απίστευτα με τον σχορεμένο τραγουδιστή τον Γόραντ. Τώρα το συνειδητοποίησα. Τον Τζέιλι. Δεν ξέρουμε το συγχωρεμένο τραγουδιστή. Μπες και δες του. Ούτε του Γουόραντ. Μπες και δες του. Απίστευτο. Τζέιλι Λέιν, Θεός χωρέστον. Γιάννα Νταρίλη την ξέρουμε. Με Γιάννα Νταρίλη. Κανονικά. Λοιπόν. Ήταν και αυτή την Ταλίρη και το έκανε σαν τον Νταράλα. Μπορεί. Γιώργος Ιταλός, οπαδός του ΠΑΟΚ, λέει: ναι. Βάλε από Ντάτσουνς το Killer Motherfucker from Hell. Το είχαμε έτοιμο. Μπαίνουμε κατηγιστικά. Για να και σχολιάσει. Και Hell θα βάλουμε. Ναι, για να σχολιάσει ο Χρύσανθος. Ντάτσουνς, γιατί είναι χορηγός η Ντάτσουνς. Είναι από τη Νέα Ζηλανδία με αγάπη. Τι είναι αυτό εδώ μπροστά, αρέσει. Τι είναι αυτό, ρε, εσύ, το κολλασμένο μπροστά. Κολλάν. Κυλίτσα δε. Oh. Αχ, αχ, παιδιά. Μπράβο, τη Γιάννα. Μπράβο. Τη Γιάννα, τον μπροστά εγώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και τον μπροστά, μπράβο. Συγχαρητήρια. Με πατούσα λερωμένη. Με πατούσα λερωμένη από την άμμο. Και μαύρο νυχάκι, κλαίω. Μπράβο. Για τον Γιώργο τον Ιταλό, για τον Θωμά τον Στότον, για όσους γουστάρουν Νέα Ζηλανδία όπως και εγώ. Ελλάδα είμαι. Αλλά μουσικά είμαι Νέα Ζηλανδία. Θα ήθελα μία μέρα να πάω να ζήσω για πάντα στη Νέα Ζηλανδία. Για αυτές και αυτούς. Κάποια στιγμή θα πας. Που μας ακούνε από τη Νέα Ζηλανδία. Μία μέρα για πάντα. Μία μέρα να πάω και να μείνω για πάντα, θέλω να πω, Σωτήρη. Ωραία, άκου λίγο. Αυτή τη στιγμή ανοίγω το λογαριασμό του Λίμπερο. Ναι. 107,4 στην Eurobank, ναι. Να μαζέψουμε λεφτά να σε στείλουμε. Να ησυχάσουμε. Μακάρι να γίνει. Να σε στείλουμε στη Νέα Ζηλανδία. Μακάρι να γίνει. Θα θες να παίρνεις και έξοδα διατροφής. Όχι, έχουν πολύ καλό κοινωνικό σύστημα. Κοινωνικό σύστημα. Όλοι οι τεμπέληδες σαν και εσένα δηλαδή επιδοτούνται. Κατάλαβα. Like killer motherfucker from hell. Τα CD πώς θα τα πάρεις να τα πας εκεί. Άστα, παίρνω άλλα εκεί. Έχει 8 εκατομμύρια CD εκεί πέρα. Άντε, για σένα Γιώργο, για σένα Θωμά Στόντον. Υπάρχει MP3, MP4, να ξέρεις. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Δεν το ήξερα. Δεν μπορείς. Δεν το ήξερα. Με CD θες να παίζεις μόνο. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, ζητάω βοήθεια Χρύσανθου Τσαλτίδη. Ωραία, φίλε, ναι. Φίλε, πολύ porn αυτά. Πολύ soft porn αυτά οι ταινίες των 80's. Η εποχή των 80's αυτό ήταν. Τα καμάκια και όλα αυτά. Βέβαια. Πολύ soft porno. Λοιπόν, ζητάω βοήθεια και από Σωτήρη Δασκαλάκη, αλλά κυρίως από Χρύσανθο Τσαλτίδη. Ναι. Κατεβαίνω χθες να πετάξω να ρίξω ένα κύκλο στη γειτονιά. Ναι. Φτάνω στον κάδο μπροστά. Αδειάζω. Ναι, ανακύκλωση. Ναι. Ανακύκλωση. Δυστυχώς, είναι λάθος αυτό, δυστυχώς, περίπου μισό μέτρο δίπλα είναι ο κάδος σκουπιδιών. Μεγάλο λάθος αυτό. Θα πω να το αλλάξουμε να το κάνουμε. Είναι τραγικό αυτό. Ναι, ναι. Πρέπει να πάει απέναντι αφού τουλάχιστον. Έχει όλες τις υποδομές η Ελλάδα και τρία μέτρα και εκεί τέλος πάντων. Βλέπω κατεβαίνει ένα παλικάρι. Το πιάνω με την περιφερειακή όραση, βλέπω δεξιά. Έχεις και περιφερειακή. Γυρίζω από την γειτονιά πάω οξύς. Λέω γεια πάλι, τι λέει καλά. Γεια. Μου κάνει. Γενικά έλεγε στραβωμένος μαζί μου αυτός. Ναι. Δεν κάνω πλάκα. Ναι. Τι κάνει. Λέω φαίνεται ο άνθρωπος όπως ήρθε εκεί, λέω κάτι θα πετάξει. Mm. Βλέπω στα χέρια, δεν έχει κάτι. Mm. Δεν κρατάει τίποτα. Απέτουσε εσένα. Όχι. Φοράει καπελάκι. Το βγάζει και το πετάει. Φεύγει. Σφαίρα φεύγει. Λέω. Λέω τώρα τι θα το φωνάξω και όλα. Καλά, βασικά δεν ξέρω και το όνομά του. Αλλά δεν το βράδυ. Παλικάρι, αδερφέ, ξέρω εγώ τι. Λέω άστο παιδί, λέω κάτι. Όχι. Λέω κάτσε από. Λέω καπελάκι το φορούσε. Λέω τι κάνει, ρε, δεν υπάρχει αυτό. Πηγαίνω, κοιτάω. Παιδιά, στο λόγο μου έγινε έτσι. Όχι παραμύθι. Κοιτάω καπελάκι μαύρο κανονικά ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Champions. Λέω τώρα, λέω μη χωθόρεση. Φαίνεται το παιδί χάλασε, λερώθηκε, έγινε κάτι που δεν. Φεύγω. Το βράδυ κατεβαίνω τέλος πάντων εκεί στη γειτονιά, κάτι να δω εκεί στον εφημεριδά, στα παιδιά που έχουν το μαγαζί εκεί, να πάρω κανένα νεράκι, να πάρω κάτι γιαουρτάκι, τι πήρα. Μου κάνει μια, αυτός είναι το μαγαζί. Ρε εσύ, προηγουμένως λέει, ξέρεις τι έγινε εδώ πέρα. Λέω, τι, πού να ξέρω, λέω, πάνω σπίτι μου, δεν ξέρω.
Λέω πού, εδώ είναι ο Ισχυρός. Λέει εδώ το μπροστά, εδώ, ρε, εδώ λέει. Βασιλής Όλγας, εδώ τώρα μπροστά. Λέω τι έγινε. Πέρασε, λέει, Παοκτσής με το γιο του. Ο γιος του είχε καπελάκι, Πάο, Champions. Και το πέταξε. Λέω, συγγνώμη, πες μου ότι δεν κάνεις πλάκα. Λέει, στορκίζομαι τώρα. Λέει που έγινε, λέει, μισή ώρα 40 λεπτά. Πριν κατέβεις τώρα. Λέω, να σου πω τι έγινε το μεσημέρι. Είμαι, λέω, στην ανακύκλωση και δίπλα έχει τον κάδο σκουπιδιών. Πέταξε ένα παλικάρι που μένει εδώ πέρα, λέω, το ξέρει σίγουρα φατσικά. Πέταξε το καπελάκι. Αν μπορεί να με βοηθήσει ο Σωτήρης ή ο Χρήστανθος. Γιατί πετάνε τα καπελάκια? Πες μου εσύ. Για να πάρουν σκουφάκια. Γυρίζει ο Λουτσέσκου. Χίλια μπράβο στη Μέτροσπορ. Το έκανε εχθές πρωτοσέλιδο, βασικό θέμα. Ο Αμπέλ Φερέιρα έκανε μία αναφορά το βράδυ της Κυριακής. Δεν το ήξερα εγώ. Να πω την αμαρτία μου, δεν είδα τις δηλώσεις του, δεν τις άκουσα, δεν τις διάβασα. Τι λέω την αμαρτία μου. Το μάτς το είδα, μετά είδα διάφορα άλλα, δεν είδα αυτό. Αναφέρθηκε ο Αμπέλ Φερέιρα. Σωτήρη, το είδες, τι? Το άκουσες? Συναντήθηκε το καλοκαίρι μετά το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, το φιλικό προετοιμασίας, με τον Βενσάν Κομπανί. Κομπανί. Δεν είναι Βίνσεν Κομπανί, παιδιά. Είναι Βενσάν Κομπανί. Βενσάν. Ο οποίος τότε ήταν coach και, και παίκτης. Εγώ λέω να το πεις μετά το, όταν θα γυρίσουμε. Για να έχει αγωνία και ο κόσμος. Πολλοί το ξέρουν. Πολλοί το ξέρουν. Όσοι διαβάζουν με το σχόλιο. Ο Κομπανί τους είπε, πετάξτε για να βρείτε καλά το μέταλλο ξανά. Για να πάτε για νέο πρωτάθλημα. Ξεχάστε την περσινή χρονιά. Ο Φερέιρα φορούσε ένα καπελάκι ΠΑΟΚ Champions. Του λέει, πετάξτε τα καπελάκια που γράφουν Champions. Και θα πάρετε δύναμη για πρωτάθλημα και τη νέα σεζόν. Κρατήστε τα καπελάκια. Η ώρα είναι 11. Βάλκο, βιομηχανικός ηλεκτρολογικός. Γιώτη του πλανήτη, κολλασμένη βραδιά στο κλαμπ του Μήλου, 4 μονές προσκλήσεις και Quiz Opticon Express Wellington, τιμάμε τη Νέα Ζηλανδία, η πρωτεύουσά της, που βρισκόταν το κλαμπ Wellington εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, όπου είχα μυθικές βραδιές, απλά είχα 2-3 αποτυχημένες. Πήγαμε κοπέλα, έφυγα με την κοπέλα μαζί, που απλά είπαμε καληνύχτα και μάλιστα η μία με έχει πληγώσει, την είδα αργότερα ενώ μου είπα ότι πάω σπίτι, την είδα πιο αργά ξημερώματα με κάποιον άλλον σε μαγαζί που έτρωγε. Έχεις αντιληφθεί ότι είσαι δεν είναι αστείο. Ο ορισμός του καληνυχτάκια. Το δηλαδή μας έχεις πει 534 φορές που καληνύχτησες και σε χτύπησαν στην πλάτη. Μία είναι αυτή που λέω τώρα. Τι μία? Και μία, πει, που... και, πει... καλά, και άλλο... μία στο νησί που κοιμηθήκατε, παιδιά, μαζί και ναι, απλά παιδιά, κοιμηθήκατε. Ναι, παιδιά. Και μία με τις Αγγλίδες που σε φύσανε. Μαζί διακοπές και φύλιν. Μία που σε πετάξαν νερό μαζί με τον Παναγιώτη. Και μία που καληνύχτησαν πάλι. Τώρα δεν θέλω να σε αποβλάξ. Με αναγκάζεις αποβλάξ. Οι Ιρλανδέζες που μας ρίξαν τον Παναγιώτη νερό. Ναι. Ήμουνα με εκείνες, πήγαμε μαζί. Τις κέρασα, έκανα κάτι. Τις κέρασα μακαρόνια κιόλα και πολύ ακριβά και... Επιλογή μου συνειδητή, μου είπε ότι είμαι λεσβία και πέρασα ωραία όλη τη βραδιά. Mm. Μου το είπε στην αρχή τη βραδιά. Δεν έγινε κάτι. Ναι, και... αυτή είναι η εσύ. Ναι. Εντάξει, οκ, okay, αυτό. Μήνα. Αυτό είναι μία, δύο, τρεις περιπτώσεις αυτές είναι. Μία στην Wellington και μία, δύο άλλα σε άλλα. Μ' αρέσει. Αυτά. Ναι, το θέλω. Ναι. Αν θέλει ο Τσαλτίδης, ναι. Ανοίγουμε και γραμμές. 23-23-10-287-888. Και περιμένουμε και αναμνήσεις από το Club Wellington. Αυτός ιστορίες. Ο Βραζιλιάνος φοράει τα γυαλιά που φοράω εγώ από το Opticon Express. Α, ποιος είναι, ο Γκαρσία είναι ή ο ψηλός ο άλλος. Αυτός. Α, ο πιο ψηλός, να το ξεχνάω αυτόν. Ναι, το κομμάρι. Ναι. Παιδιά, βοηθήσει κάποιος, γιατί Άτσο Πέτροβιτς. Γιατί, πώς θες να το λέω. Είναι Αλεξάνδερ. Γιατί Άτσο. Ναι, είναι Αλεξάνδερ, δεν ξέρω αν είναι Αλεξάνδαρ. Νομίζω Αλεξάνδερ. Γιατί Άτσο. Γιατί... Αν ξέρει κάποιος. Γιατί μικρός του άρεσε ο Νάτσο. Ναι. Γιατί Άτσο Πέτροβιτς. Αν γνωρίζει κάποιος. Okay. Για τα μηνύματα FM και ενώ είπαμε ονοματεπώνυμο live ή γυαλιά ή και τα δύο αποστολή στο 54-526 μια καλημέρα είναι πάντα πολύτιμη. 23-10-287-888. Όσοι πετάνε τα καπελάκια τους. Είναι απίστευτο. Πετάνε παοκτσίδες τα καπελάκια που γράφουν Champions μετά από την παρένεση, από την ουθεσία του Βενσάν Κομπανί όταν ο Αμπέλ Φερέιρα, και μπράβο του,
τον ρώτησε το καλοκαίρι. Τα λέει ο Αμπέλ Φερέιρα αυτά, έτσι. Δεν το λέω εγώ. Του λέει πώς βρίσκετε τη δύναμη για να πάτε για νέο πρωτάθλημα. Στη City δεν ξέρει τι έχει κερδίσει. Λέει είναι πάρα πολύ απλά. Σβήναμε την προηγούμενη χρονιά. Λέγαμε πάμε ξανά, φέτος, ξανά. Να μην το πάρει η καταραμένη έξω από εδώ. Η μίζερη, η άλλη. Και το παίρναμε εμείς. Βγάλε το καπελάκι που φοράς, του λέει ΠΑΟΚ Champions. Πέταξε το. Στη γειτονιά μου δύο περιστατικά το κάναν ΠΑΟΚτσίδες. Τον έναν, τον έκανα με τα ματάκια μου. Σωτήρη, περιμένει. Πάμε. Γραμμή περιμένει. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι, αν θέλεις. Κώστας και Golden State Warriors. Κώστας και. Τραγικό. Τραγικό. Πάμε, ναι, σ' ακούμε, Κώστα. Να σε πω, φίλε, χθες για 10 λεπτά λέγαν για τη φάση. Κανονικά την έκανε, την πήρε από το καλάθι. Δεν ισχύει αυτό που λες. Τι αυτό ισχύει μόνο. Ναι. Αυτό ισχύει μόνο. Μόνο? Μόνο στο NBA δεν επιτρέπεται να πάρουν την μπάλα όπου και αν ακουμπήσει. Όχι, στο ταμπλό, ο κανονισμός στο ταμπλό πλέον είναι δεδομένος. Ότι ναι, ισχύει. Αυτό ακριβώς το έλεγαν 10 λεπτά. Ποιος το έλεγε? Το ταμπλ... Άκουνα σε... στην εκπομπή στο World Basket αυτό μετά, μετά το match. Ότι τι. Για το ταμπλό ακριβώς λέει, άμα ακουμπήσει πρώτα στο ταμπλό. Πρώτα στο ταμπλό ακούμπησε και μετά την έδιωξε. Δεν ακούμπησε, πρώτα στο Στεφάνι ρε φίλε, ακούμπησε, γύρισε να πρώτα σε σχέση με αυτό. Την επαφή με τον παίχτη βρε, όχι σε σχέση με τον Στεφάνι. Όχι, αυτό έλεγαν, να σου πω, σου λέω 10 λεπτά το έλεγαν. Από τη στιγμή που ακούμπησε στο ταμπλό, δεν έχει δικαίωμα να τη διώξει. Αυτό είναι ο κανονισμός. Τώρα από εκεί και πέρα... Όχι. Τι όχι. Και επίσης το χέρι του χτυπάει το Στεφάνι. Και επίσης Κώστα, το ζουμίξας που είναι, που έχει δίκιο ο Χρύσανθος. Το ζουμίξας που είναι Κώστα. Εκείνη τη στιγμή όλη η ομάδα πάει στους διαιτητές, στη γραμματεία. Τέλος. Τι όλη η ομάδα. Ότι υπάρχει κανονισμός που μπορεί να χτυπάει με το χέρι του το Στεφάνι. Και ας μην το δώσουνε. Ναι, αυτή τη φάση ρε φίλε, την ανέλησε και ο παίκτης. Λέει, το έχουμε, το έχουμε χτυπήσει στην προπόνηση. Άμα χρειαστεί. Αυτό το είπε και ο Πέτροβιτς και ο παίκτης του. Τι να λέμε τώρα να πούμε. Ρε αγόρι μου καλό, με το χέρι του χτυπάει το Στεφάνι, απαγορεύεται. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τι δεν ξέρεις. Τα λέγανε χθες. Καλά, λέγανε προφαν... τι λέγανε, ότι μπορώ, ότι μπορώ, αν η μπάλα χτυπάει, να χτυπήσω το Στεφάνι. Και εγώ με τα μάτια μου είδα ότι πρώτα κούμπησε στο Στεφάνι μπάλα, οπότε είχε το δικαίωμα να την πάρει ο παίκτης. Ευρέση, δεν έχει δικαίωμα να κουμπίσει με το χέρι του το Στεφάνι αυτός. Ναι, δεν το ακούμπησε. Άρα είναι άκυρο. Άρα έπρεπε να μετρήσει. Δεν θα είναι έπρεπε, αφού ακουμπάει μπάλα πρώτα στο Στεφάνι. Βρε καλέ μου, το χέρι στο Στεφάνι. Απαγορεύεται, φάση έχει γίνει πριν με την Ελλάδα. Που πάει βάζουμε καλάδι, ναι. αλλά επειδή τραβάει το Στεφάνι, τραβάει, το ακυρώνει. Ναι, 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 ναι. Τι λες τώρα. Ναι. Μην επιμένεις. Νομίζω και στην Αμερική Τουρκία έγινε. Λάθος έχεις κάνει. Ναι. Μην επιμένεις. Ναι, όχι νομίζω, και στην Αμερική Τουρκία έγινε. Ακόμα και αν δεχτώ ότι αυτό με το ταμπλό δεν ισχύει, που ισχύει, εγώ σου λέω το εξής. Από τη στιγμή που έχει το χέρι του στο Στεφάνι, μετράει κανονικά. Αυτό σου λέω. Και Κώστα, έγινε... Κώστα, η μεγάλη εικόνα είναι άλλη, ε. Πάει, ας πάει όλη η ομάδα πάνω. Ξανά, δες το εκεί, στο IRS. Ας το δούνε, ναι, ας το δούνε, ναι, αυτό είναι... Ξανά. Μόνο τέτοιος, ας το δούνε. Μόνο δεν το κούμπο Θανάσης είπε κάτι και κανένας δεν... Δεν εκεί, άκουσε, δε, κάνε. Insta Tribute System είναι, εκεί. Αυτό είναι το δείγμα, ρε φίλε, ότι δεν είναι ομάδα, δεν είναι αγαπημένη, αυτό. Να πούμε. Αυτό, δείξε ότι είσαι ομάδα. Πήγαινε κατευθείαν εκεί, πλάκα μου κάνεις. Ζήτα. Σαν μαλωμένη. Χώρια που εγώ πιστεύω ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος παρακαλάει και όλας να αποτύχουμε, εντάξει. Για ποιο λόγο, γιατί, δεν το πιάνει, γιατί. Γιατί συμβαίνει να έχουμε τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, αλλά να κατάγεται από την Ιγυρία και να μην τον θέλουμε να είναι Έλληνας, κατάλαβες. Καλά, άστο, εντάξει, άστο. Αν το πάμε τώρα εκεί, άστο. Μόνο που το λέω, ντρέπομαι, εντάξει, οκ. Okay. Κώστα, για να κλείσουμε. Πολλοί το λένε αυτό. Ναι, φίλε, Κώστα, επειδή σε έχουμε ακούσει και άλλες φορές και στο Ζαγόρα νομίζω βγαίνεις και μιλάς μόνο για μπάσκετ. Πες κάτι, το βάλαμε σαν θέμα προχθές, πες μου μια ιδέα κάτι, εσύ αν είσαι προπονητής, πώς θα έπαιρνες από τον Γιάννη τουλάχιστον 35 πόντους, τουλάχιστον το λιγότερο, 30 το λιγότερο, 30. Οι 13 προψέ για μένα είναι ντροπής, είναι ντροπής. Ένα από αυτά, το καλύτερα που λες είναι ο Γιάννης στο NBA κατεβάζει πολλές φορές την μπάλα και μπράβο. Ούτε τον έχουμε δει. Μπράβο. Να κατεβάζει αυτό το παγκόσμιο. Ας τον καλάθι στο διάρρη. Πάρ' την μπάλα Γιάννη, κατέβασε την εσύ. Βάλε τον Πεντάρη, βάλε τον Θανάση. Ο άλλος ο Πέτροβιτς βάζει τον Γκαρσία επίτηδες κάθε φορά στο δεύτερο μήχρονο για να ρίξει ξύλο. Μπράβο. Εμείς δεν έχουμε ανθρώπους να βάλουν να ρίξει ξύλο
Μπράβο. Σχετικά, τώρα, ο οποίος είναι 39 ετών ο άνθρωπος, έτσι. Αυτό. Εγώ όταν μπήκε, νόμιζα ότι είναι 50. Λέω, καλή, τι βάλανε αυτοί. Το κάνει σύστημα, να αλλάξει. Βάζει μία τον Καρσία, βάζει μία τον Μπαρμπόσα. Βάζει μία τον Καρσία, βάζει μία τον Μπαρμπόσα. Να αλλάξει, για να μην κουράζονται. Έτσι. Έγινε ρε Κώστα, έγινε παλικάρι. Να είσαι καλά. 2310-287-888 Μπαρμπόσα τη γνωστή οικογένεια των πειρατών. Έτσι, ο Λεάνδρο Μπαρμπόσα, νομίζω ότι το έχετε διαβάσει πολλοί από εσάς αυτές τις μέρες, αφιερώματα του Μουντομπάσκετ. Κατάγεται, η πρόγονή του ήταν, ο πρόγονός ήταν ο γνωστός Μπαρμπόσα, ο πειρατής. Τέσσερις μονές για Gas G Live και ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωράς Opticon Express. Πού βρισκόταν το ιστορικό κλαμπ Wellington στην πόλη μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει και να πει αναμνήσεις από Wellington, απλά δεν επιτρέπεται να πει τον δρόμο. Γιατί έτσι χαλάει το quiz. Τον παίχτη της Καλαμαριάς. Μπορεί, όχι και αυτό, είναι αυτό, είπε και ο Τζατζαρός. Είστε τόσο προβλέψιμοι. Μπορεί να μας πείτε ιστορίες από Wellington. Okay. Κανένα πρόβλημα. Ιστορικό κλαμπ, υπέροχες μουσικές. Θυμάμαι ότι ακόμη και Τετάρτη βράδυ, ήταν 14 χρόνια η βέβαια εκείνα. Τετάρτη βράδυ, μπορεί να είχε μέσα με 400 άτομα. Τετάρτη βράδυ. Για Παρασκευή, Σάββατο δεν σχολιάζω. Πρέπει να είχε 60-70 άτομα απόξω. Τόσο, μα τόσο απλά. Σωτήρη Μουσικούλα, έχουμε κάτι. Παίζει παλικάρι μου. Δώσε αν μπορείς. Λοιπόν, είπα νωρίτερα, δεν ήταν εδώ ο Χρύσανθος και δεν μου αρέσει να το θέλω να είναι εδώ πέρα ο Χρύσανθος όταν βάζω θεματάκια Άρη. Απλά ήταν από τα θέματα που είχα, οπότε δεν σχολιάζω καν. Ότι η βασική αιτία που δεν επιλέχθηκε, που διαγράφηκε εν τη γενέση της, η ιδέα για πρόσληψη του πρώην άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, Γκούτι, ήταν το ότι ο Ασλαμάς και κάποιοι όμοιοι του θα κάνουν πλάκα με τον προπονητή του Άρεος. Γιατί ως γνωστόν ο Γκούτι είχε μεγάλο έρωτα και συζούσε μάλιστα για 2-2,5 χρόνια με τραβεστή. Το έχουμε βάλει και quiz εδώ πέρα ούκο λίγες φορές. Οπότε σε εμάς δεν χρειάζεται να έρθει, ας τον πάρει άλλη ομάδα. Αυτό είπα και εγώ. Φανταστείτε τι θα γινόταν εδώ πέρα. Αρχίσαμε μόνο διατροφή, φύγε. Όχι, δεν άρχισα, έλα. Δεν απαντάσεις. Δεν άρχισα, έλα. Έτσι. Τι έχεις, γενέθλια. Λοιπόν, για να λέει όχι ο Σωτήρης. Τι. Για πατάτα θα είναι, άστο. Θα κράξω στα ίσα, δεν μασάω, θα κράξω στα ίσα. Δείξε τι έχει πάρει. Καταρχήν το μαγαζί είναι no name, τέλος πάντων, πάμε. Έχει γενέθλια. Αγόρι. 62 χρονών γενέθλια. Αλήθεια, κοροϊδεύεις τώρα, ρε. Όχι, λάθος. Είναι Ζαχαρίου προφήτου σήμερα. Και γιορτή, έχω και γενέθλια. Και έφερε. Και γενέθλια μαζί. Θα πάρω δίπλα. Και έφερε όμως. Χρόνια πολλά, Ντρούλινγκ. Παλικάρι μου. Έφερε ο Ντρούλινγκ, δεν σαν και σένα. Χρόνια πολλά. Στα γενέθλια σου λείπεις. Και το 15 Αύγουστο πάντα λες να μην κάνουμε τέτοιο. Τέσσερις σκούτες είχα. Τι τέσσερις σκούτες. Στα γενέθλιά μου. Τέσσερις σκούτες. Ντερλίκωσες, έφαγες και για το σπίτι πήρες. Όχι, για το σπίτι δεν παίρνω ποτέ. Τέσσερις σκούτες είχα. Τι έφερες. Τέσσερις σκούτες. Τι είχες φέρει. Δύο αλμυρά, δύο γλυκά. Εδώ. Πότε ήταν. Τη Μαριλίζω ρωτά. Μαριλίζ, πότε ήταν. Όχι, έχει άδεια, την πήρε μπροστά φέτος πέντε φορές. Πότε έχεις γενέθλια. 8 Ιουνίου. 8 Ιουνίου. Ναι, ήσουν εδώ. Εδώ δεν ήσουν. Όχι. Α, ναι, ήταν στο δίμηνο που έλειπες. Άρα πήρα και τέτοιο. Αλλά πήρα και στο σπίτι. Στο δίμηνο που έλειπες. Είδες το Ζάχο. Παρόλο που θα μπορούσε να φέρει μόνο το βράδυ. Μπράβο το παιδί. Επαγγελματίας. Υποκλίνομαι σε αυτό. Εντάξει. Ο Μοσχοβίτης προχθές δεν ήρθε καν. Ναι, αλητία. Δεν ήρθε καν. Αλητία. Το θεωρώ αυτό πραγματικά ντροπή. Ντροπή. Ντροπή, πραγματικά. Να βγουν έξω. Μην φαγωθούμε. Να βγουν και έξω. Εντάξει. Ναι, παλικά. Λοιπόν. Όχι, βγάλτα έξω. Ένα. Βασικά βάλτε στο ψυγείο. Ένα για τα γενέθλια. Έτσι. Εσύ δεν τρως. Ένα για τα γενέθλια και ένα για τη γιορτή θα πάρει. Και ένα για τη γιορτή σου. Αυτά. Τα άλλα πάρτα, βάλτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο είναι να το διαφημίσει το μαγαζί. Θες να πάρει το δικό μου. Κάτσε, πλήρωσες. Πλήρωσες. Άστον. 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 Τον κύριο Χρύσανθο. Άλλο. Όχι, ευχαριστώ. Ξεκίνησε διατροφή. Ντερλίκωνε στο πολύχρονο, έχει φάει τα μισά γουρούνια τη περιοχή. Ξέρει κάνα μαγαζί να πέσει και να μην πληρώνει. Πού είναι αυτό. Μα σλάμα, συνέχεια. Όχι, ρε. Κούτρα. Κάποιο γνωστό σου. Όλη την ώρα κούτρα. Να είναι κάποιο γνωστό σου κτλ. Και να σου πει. Πάει μετά στο πιπερόν να φάει κούτρα. Πιπερόν είναι άλλο. Το παιδί το πιπερόν άνοιξε έτσι. Πού είναι το πιπερόν. Απίστευτα κοφτά. Πού είναι το πιπερόν γιατί τώρα με τα μαγειρευτά. Γεωργίου Παπανδρέου 25. Γεωργίου Παπανδρέου 25. Πρώην Ανθέων. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι Ανθέων. Ωραία, λέγει Ανθέων για να καταλαβαίνουμε. Ανθέων. Αυτά τα Παπανδρέου κτλ. Με κάποιου άλλου. Και κοντά σε πρώην μαγαζί παρέα Αριανών. Που έφυγε από εκεί τώρα, πήγε αλλού. Και αυτό πήγε αλλού. Και θα είναι χορηγό των παιδιών. Εσκομπάρ. Ντελόρτε. Εσκομπάρ. Ντελόρτε. Κορυφαίο μαγάζι έχει γίνει το Σάββατο μαζί με το Μητσοτάκι. Ντελόρτε. Αυτό δεν ξέρω, καλό είναι.
Ρε εσύ Μπουγάτσα, ίδια μέρα με τα εγγένεια έκθεση από Μητσοτάκη. Μη, φυσικά, όλος ο κόσμος μετά, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε θα Εσκομπάρ. Κατάλαβα. Δεν το λες και ότι καλύτερο αυτό. Γιατί? Δεν το λες και ότι καλύτερο. Όσο παιδιά, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αλλού το μαγαζί. Μπροστά το Μοντενέγκρο, Βραζιλία 26, Μοντενέγκρο 27, λέω ότι Μοντενέγκρο. Δεν ισχύει αυτό που λες πάντως. Και πάει στη Eurovision το μυαλό μου. Τι? Ότι δεν μεταφέρει. Μεταφέρει μόνο με τις ομάδες που προκρίνονται. Δεν ξέρω, δεν το είδα. Ένας γνώστης να μας ενημερώσει. Να πάρει όχι, τηλέφωνο. Όχι, Χρήστα, Αμερική, Αμερική, Τουρκία, Βραζιλία, Ελλάδα είναι οι τέσσερις. Σωστά. Ναι. Μεταφέρουν μόνο Αμερική με Τουρκία, Βραζιλία με Ελλάδα. Ή όχι. 95% όχι, δεν είναι αυτό. Μάλιστα. Όχι, γιατί λέγανε τότε ότι η Ελλάδα ξεκινάει με 0 βαθμούς. Τι! Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Με τρεις. Τρεις έχουμε στάνταρ. Πήραμε το Μοντενέγκρο. Ωραία. Κάποιος που ξέρει να πάρει να μας πει. Αυτό, αν κάποιος γνωρίζει. Γιατί βαριέμαι να το ψάχνω. Ναι, ας καλέσει. Έχει 2-3 λεπτά ακόμη αν θέλει. 23-10. Εσύ δεν το ξέρεις. 87. Γιατί δεν το ξέρεις. Εσύ αυτά τα ξέρεις. 8. Δεν παρακολουθείς τίποτα. Όχι, ρε, και εγώ είδα μόνο το παιχνίδι της Εθνικής, αλλά ο Ζάχος το ξέρει. Mm. Στην επόμενη φάση, στο μπάσκετ. Στο μικρόφωνο όμως. Μεταφέρονται οι νίκες. Μεταφέρονται οι νίκες, μεταφέρονται. Όλες. Και, περίμενε, όλες ή μόνο με την ομάδα που έχει παρασχεί άλλη στον όμιλο. Αυτές που έχει παίξει. Με όλες που έχει παίξει. Με αυτές που έχει παίξει και έχουν προκριθεί, ρε φίλε. Τι, και έχουν προκριθεί. Γιατί αυτές που έχουν αποκλειστεί, τι είναι αμέτρες. Έχουμε χάσει από τη Βραζιλία, τον το μεταφέρουμε. Περίμενε. Η νίκη με το Μοντενέγκρο δεν μεταφέρονται σε βαθμοί. Μοντενέγκρο είναι. Όχι. Αν δεν περάσει το Μοντενέγκρο. Όχι. Όχι. Κακό. Κακό αυτό. Άρα. Ναι. Ναι. Αριανός 7-16. Πιστός ακροατής και υπέροχο παιδί. Ρε Μάριε, δεν είναι το νόημα να βάλει 35 πόντους από το κούμπο. Αν κατεβάζει αυτό στην μπάλα με σκοπό να κάνει διείσδυση, γιατί σε αυτό είναι ασταμάτητος. Έτσι. Πάντα λέει, τέλος πάντων, στείλε τη συνέχεια, ρε παλικάρι μου. Στείλε τη συνέχεια. Δεν ξέρω, έχετε κομμένο. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, εγώ θέλω 35 πόντους από τον Γιάννη. Ζάχο, κάτσε το μικρόφωνο εκεί. Θέλω 35 πόντους. Τόσο, μα τόσο απλά. Από τον Γιάννη θέλω 30 το λιγότερο. 30. Δηλαδή δεν μπορεί όλοι οι υπόλοιποι, οι καλοί, οι star players των άλλων ομάδων. Κανένας δεν το κάνει αυτό που λες. Τι κανένας. Της Δομινικανής που προχθές που νίκησε. Δεν είναι αυτή. Τη Γερμανία. Δεν είναι αυτή η μέτρο σύγκρισης. Τι δεν είναι αυτή. Αυτοί έχουν ένα που βάζει 35 και χάνουν. Δεν... Ωραία. Πόσο σε έβαλε προχθές ο Βαρεζάου. Με εμάς. 17, 20, 20, 22. 20, 22, 23. 20 ρε φίλε. Ωραία. Έχω 35 και ο Αντετοκούμπο 20 έβαλε. 13 έβαλε. 13. Ο κορυφαίος του πλανήτη. Με τον Βαρεζάο 37 ετών. Θα λιποθυμίσω, ρε Χρήσανθε. Το 37 ετών, γιατί το λέτε, δεν παίζει. Θα με τρελάνε. Παίζει, ναι. Είναι 37 ετών ο άνθρωπος. Και ταλαιπωρημένος. Και εσύ 77. Και σου έβαλε 22-23 πόντους. Ταλαιπωρημένος, γιατί είμαι. Ο άλλος πετάει σήμερα, καθαρίζει όλο τον πλανήτη, 13. Ο Αντετοκούμπο είναι ταλαιπωρημένος. Ωραία, βάλε το παιδί που παίξε 90 παιχνίδια. Το playmaker του Πάου. Πώς το λέει το παιδί. Ποιος. Πώς το παλικάράκι του Πάουκ. Κόνιαρη. Τον Κόνιαρη. Βάλε τον Κόνιαρη. Να σε ενημερώσω ότι είναι στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη. Αν πήγαινε του Άρη στον Ολυμπιακό, όμως θα έβγαινε το ο Τρέλιας. Το μυαλό μου ακόμη εκεί. Αν πήγαινε του Άρη στον Ολυμπιακό, θα έβγαινε. Θυμάσαι... Που πήγε βασικά ο Χριστίδης. Φίλε, αυτή είναι κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Ασημίνα Ιγκλέζου. Αυτή εδώ. Α, είναι ωραία γυναίκα, όντως. Ναι, Ασημίνα Ιγκλέζου. Ωραία γυναίκα δεν είναι. Είναι σωματάρα. Έχει άλλο, είναι ωραία γυναίκα. Όμορφη δεν είναι. Ναι, ρε φίλε, είναι άλλο όμορφη, άλλο ωραίο σώμα. Έχει διαφορά. Εντάξει, καλά. Δεν είναι αυτό που λέει, εντάξει, σου δίνω λίγο δίκιο. Σου δίνω ένα point, εντάξει. Δεν είναι όμορφη στο πρόσωπο. Αλλά είναι κορμάρα η γυναίκα, εντάξει. Και εσείς οι σαλιάριδες όλοι τρελαίνεστε. Εμείς παιδιά... είμαστε σμαράγδα καρύδι, κύριε. Μπράβο. Όχι. Είναι ωραία. Χριστίν Λαγκάρτ και ναι, όλα τα Λαγκάρτ, Βασιλιάδη και τέτοιες. Να πω κάτι. Βασιλιάδη. Είμαι σοκαρισμένος, ναι. Όπως και εκατομμύρια Έλληνες, ναι, ναι. Μετά από αυτό που μάθαμε εψέ το πρωί. Τι έμαθες, φίλε. Εγώ τουλάχιστον τα παρατάω όλα και απορώ πως μιλάω σήμερα για εθνική μπάσκετ και ποδόσφαιρο και Τζον Βαν Σιπ. Μετά από αυτό που ανέβασε στο Facebook η Κλέλια Ιρένεση, ότι το παιδί που έφερε στον κόσμο δεν είναι του. Πιάνω. Δεν παρακολουθώ τα. Του... Σε παραδέχομαι, έλα. Του Μάο Τσετούγκ. Μπράβο. Μπράβο. Του Μανού Τσάου. Αυτού νου. Α. Είναι απίστευτο. Πιάνω είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, τόσο εδώ και ένα χρόνο είμαστε βλάκες όλοι οι Έλληνες. Πιάνω είναι, ρε φίλε. Ο Μάνου Τσάου δεν είναι συμβίος μου. Αυτό έχω να το ακούσω περίπου, παιδιά, από μια σχορεμένη θεία μου που έφυγε μέσα το 70. Ναι. Συμβίως, ειλικρινά. Ναι. Μπράβο, ρε Κλέλια. Με συγκίνησες. Δηλαδή, να πει ο Τσαλτίδης.
η συμβία μου είναι η Κατερίνα. Ειλικρινά. Δεν είναι συμβία μου η Κατερίνα. Ναι, το... Είναι σύζυγος. Έχει διαφορά. Πέφτει. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Τι θα πει. Καταλάβες, έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Λέμε συμβίες, κατάλαβες τι εννοώ. Πώς. Το κατάλαβα. Είναι... Δεν είναι απλά συμβία. Σύντροφός σου είναι. Είναι σύντροφος ζωής. Είναι συμβίος. Είναι σύντροφος. Αυτό. Αλλά έχει πάρει και μια επισημοποίηση το θέμα με σύζυγος. Εσύ που είσαι υπέρ του συμφώνου, του συμφώνου με τον άντρα σου που θα παντρευτείτε. Ο Μάνου Τσάο. Και θα ναι. κάνετε σύμφωνο. Δεν είναι συμβίος μου, ναι. ούτε πατέρας του παιδιού μου. Είναι ένας φίλος μας. Κερατούκλης. Είναι όχι. φύλακας του ονείρου, πνευματική μου οικογένεια, παρέα με άλλους αγαπημένους συνοδοιπόρους. Ο κέρατας φύλακας του ονείρου έγινε. Περίμενε. Κλέλια. Περίμενε, κλέλια. Όλη η ουσία είναι το τελευταίο. Διάβασα το τελευταίο. Παρέα. Είναι ένας φύλακας του ονείρου. Ναι. Πνευματική μου οικογένεια. Α, ναι. Παρέα με άλλους ναι. αγαπημένους μου συνοδοιπόρους. Κατάλαβες. Πάω ήπια ένα ούζο φίλε στο Βόλο. Καταπληκτικό! Ρε κλέλια, σε έχουμε δει αγκαλιά μαζί, χέρι-χέρι μαζί. Σου να είπε, φιλιέστε... παρέα με άλλους! Το λέει! Η ονείροξη του κότσι. Γιατί είσαι τόσο εσχρός, πραγματικά. Γιατί είσαι τόσο εσχρός. Ειλικρινά. Γιατί είσαι τόσο εσχρός. Μέλος της SCM. Ειλικρινά ντρέπομαι για σένα. Αυτά και άλλα πολλά μένουν 19 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις 4 μονές προσκλήσεις, εννοούμε την μία από τις 4, σε περήφανη ακροατή, για τη λαϊβάρα του Gas G, του Κώστα, του αγαπημένου Κώστα, του ελληνικού metal, του κιθαρίστα, κρατάει ψηλά την κυανόλευκη σε όλο τον πλανήτη, τιμά τα ελληνικά χρώματα, ένας από τους κορυφαίους Axmen στον πλανήτη Γη, τεράστιο live την Κυριακή, Gas G, με εκλεκτούς καλεσμένους, το λιγότερο δίωρο show για να χύσεις ατελείωτους τόνους υδρότα στο κλαμπ του Μήλου. 4 μονές προσκλησούλες για το live του Gas G. Και φυσικά ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, σε ποιον δρόμο της Θεσσαλονίκης βρισκόταν το ιστορικό κλαμπ Wellington, που φυσικά πήρε το όνομά του από την πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, η οποία απειλεί να μας κλείσει το σπίτι, μας απειλεί με κηδεία σήμερα το μεσημέρι στις 3 η ώρα. Απειλεί την επίσημη αγαπημένη. Η πεταμένη, η γκόμενα, η ερωμένη, η ξεφτύλα παίζει το βράδυ. Αυτά τα λένε, δεν το λέω, τα λένε δημοσιογράφοι, έτσι. Η επίσημη αγαπημένη. Το βράδυ, άλλη παίζει, άλλη που είναι το πεταματού, δεν είναι εκεί. Εντάξει. Παίζει τώρα στο Τάμπερε, έτσι. Εναντίον της Σουόμι. Σωτήρη, αν έχουμε το κομμάτι που βάλαμε στην αρχή των 69 Eyes, αν το έχουμε, λέω. Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, 69 Eyes, τιμάμε και την Φιλανδία, τη σημερινή μας αντίπαλο. Και οι δύο χώρες που ρε παιδί μου άνετα ζούσα και θα γούσταρα. Προφανώς και πολύ Νέα Ζηλανδία. Προφανώς. Λόγω ήλιου, ας πούμε, και λόγω Βρετανίλας. Υπέροχη σημαία, μαγικές εμφανίσεις. Σωτήρη, δες έστω μισό λεπτό σήμερα. Νέα Ζηλανδία. Ολόμαυρο όλο. Ναι, θα μου πεις ναι. Ολόμαυρο όλο, ρε. Ολόμαυρο. Δεν είπα. Ολόμαυρο όλο. Όλα μαύρα. Και τα νούμερα μαύρα όλα. Και εδώ πέρα κλασικά το φτερό μόνο. Το λευκό. Δεν υπάρχει. Φανταστικό. Φανταστικό. Ο γιατρός, ο οδοντίατρος του Παύλο Γκαρσία, ο Γιώργος, έχει Νέα Ζηλανδία ποδοσφαίρου και ψάχνει τώρα αυτή του μπάσκετ να βρει. Καλημερίζω ξανά μανά τον Γιώργο. Λοιπόν, FM και ονόματε πόνιμο, δίπλα γράφεις live ή gas, για το live του Gas G, για τις προσκλήσεις ή τον δρόμο τέλος πάντων, ή και τα δύο αν θες, του Club Wellington και το αποστέλεις στο 54-5-26. Ημίχρονο, 5 πόντους μπροστά, αν πρόλαβα να δω καλά, η Βραζιλία. Βραζιλία 48, Μοντενέγκρο 43. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλημέρα, παλικάρι, παιδί, μόνος εγώ είμαι. Είναι ο No Name, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Arsenal. Πού είναι ο κύριος Μόχρης αυτός. Είναι έξω, υπάρχει, τρέχει ρεπορτάζ με τον Άρη. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ναι. Πάντως, έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει πλέγος η Εθνική Βραζιλία στο μπάσκετ να πάει καλύτερα από ό,τι είπε η Εθνική Βραζιλία στο ποδόσφαιρο στο τελευταίο Μουντιάλ. Ναι, ναι, καλό αυτό, ναι, καλό. Καλή παρατήρηση. Τώρα το παιχνίδι, όλο το ζουμί είναι το παιχνίδι 3 ώρα με τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι. Το
το βράδυ τώρα με τη Φιλανδία, πιστεύω μας, άμα, σε, άμα ήταν, πηγαίναμε στις φυλακές, στους Σοβιέτες, τους λέγανε ή θα κάτσετε μέσα ή θα πάτε να δείτε Φιλανδία, Ελλάδα, πιστεύω περισσότεροι θα καθόντουσαν μέσα. Θα μείνανε μέσα. Θα λέγε καλά είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Περίμενε, να σου κάνω μια ερώτηση. Σου έλεγε ρε παιδί μου ο ύψιστος, τι θέλεις, να νικήσουμε τη Νέα Ζηλανδία ή να χάσουμε και να ιτηθεί το βράδυ η Ελλάδα ή να χάσει η Ελλάδα στο μπάσκετ και το βράδυ να πάρει διπλό η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο Τάμπερ. Το μπάσκετ μάλλον να περάσει. Το μπάσκετ, ειλικρινά από σένα, ειδικά από σένα δεν το περίμενα ρε εσύ, έχω για ποδοσφαίριο... Μην τα ασχοληθώ με το ποδοσφαίριο εσύ, εδώ δεν ασχολούνται. Εδώ στέλνουμε πέσει 4-3-3 χωρίς να έχει εξτρέμπρε. Μιλάμε παγκόσμια πρωτοτυπία είμαστε. Ποιο, η Ελλάδα. Ναι. Θα παίξει σήμερα με Κολοβό και Μασούρα. Μόνος απάντησε σε αυτό που είπα πριν. Γιατί ο Μασούρας δεν είναι εξτρέμ. Πεκταράς και ο Κολοβός. Δεν είναι γουίνγκερ. Ο Κολοβός δεν έχει νεύρο, τσαμπουκά, αυτά, μπουκα. Καλά, καλά. Αυτά τα νεύρο και τα τσαμπουκά είναι για δεκαετία 80, όχι για 2010. Ωραία. Και τώρα τι θέλει, μαλθακότητα. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Τι είναι μαλθακότητα, ρε. Εσύ δεν είμαστε... Πολύ χαμηλό επίπεδο. Ωραία. Τι να κάνουμε. Επειδή δηλαδή. Περιμένει κι άλλος. Τελείως... Επειδή περιμένει κι άλλος. Ερώτηση. Να ξεκινήσει με Λιμνιό, λες. Προτιμάς Λιμνιό. Δεν είναι στα ονόματα. Εγώ σου λέω σαν εθνική. Δεν με νοιάζει. Σαν εθνική δεν σε νοιάζει. Ωραία. Έγινε. Είσαι ανθέληνας. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Που θα κάνει τη διαφορά στα άκρα λέγεται. Φετφατζίδης. Φετφατζίδης. Τέλος. Έτσι. Άρα από τη μία Κολοβό. Απ' την άλλη όμως δεν θέλουμε να παίξει. Ωραία. Επόμενη γραμμή πάμε. Γεια σας, καλημέρα. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα, οπαδό του Πιερικού, φίλαθρο της ΑΕΚ. Πάμε κύριε Κώστα. Ναι. Λοιπόν, να δεις μια ταινία, ναι. Βέλγικη. Μητρικό ένστικτο. Α, το θρίλερ, ναι, με την οικογένεια. Ναι. Πώς θα τη δει αυτή δεν βγήκε. Ναι, βγήκε, ναι. Παίζεται εδώ και μια εβδομάδα, ναι. Ήθελα να τη δω αυτήν, κάπου κόλλησα λιγάκι, ναι. Δεν μπορεί να πηχθεί και δεύτερη εβδομάδα. Ναι, κάπου ξέρω παίζεται και δεύτερη εβδομάδα, ναι. Ναι. Είναι Netflix ο Άσλαμα. Θρίλερ με νοικοκυρέ. Ναι. Ναι. Τι είναι? Θρίλερ με χιτσκοκικό τελείως, Σωτήρη. Χιτσκοκ με νοικοκυρές Βελγίδες, ναι. Α, ωραία. Είναι ψυχολογικό θρίλερ, επηρεασμένο από τους μεγάλους κινηματογραφιστές μυστηρίου και σασπένς, Άλφρεντ Χίτσκοκ και Ντέιβιντ Λίντς. Ντέιβιντ Λίντς. Σαν να το διαβάζεις από μέσα. Διαβάζω τώρα. Α, συγγνώμη. Σε μια νοσταλγική αισθητική ο σκηνοθέτης επιχειρεί να καταρρύψει την ύπαρξη του τέλειου κόσμου στο οποίο νομενικά ζουν οι πρωταγωνιστές. Ωραία. Το διαβάζω. Ναι. Δεν το λέω από μόνο. Σαν, σε παραδείγμα. Ωραία. Ερώτηση θέλω αυτή τη στιγμή να πάθουν όλοι οι ακροατές και ο Τσαλτίδης και ο Δασκαλάκης σοκ. Είσαι ο μόνος που μπορεί να απαντήσει. Σου κάνω μια ερώτηση. Φινλανδία, ναι. Ελλάδα απόψε στο Τάμπερε. Τι σημαίνει το Τάμπερε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, με ποιον έχει ταυτιστεί? Με την μεγάλη εμφάνιση του Νίκου Πετζαρόπουλου που χάσαμε 7-0. Χάσαμε 7-0. Του τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον οποίο ζήτησε η Ίντερ τότε και πέθανε από μελαγχολία και δεν τον δώσανε. Είσαι ο κύριε Κώστας, όλοι οι άλλοι υπόλοιποι δεν υπάρχουν. Ήταν οι δύο οι μεγαλύτεροι τερματοφύλακες δεκαετίας του 50. Ο Νίκος ο Πετζαρόπουλος του Πανιωνίου και ο Στάθης Μανταλόζης του Εθνικού. Κλαίω. Νομίζω τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Σε κάτι νεαρά, κάτι ατομίδια χθεσινή οπαδοί που μας ακούνε, και τολμά να σε πιάνουν στο στόμα τους, πρέπει να αυτοκτονήσουνε. Ατομίδια. Κάτι θαλαμοφύλακες. Πάντως εγώ έχω πει κατ' επανάληψη, εγώ live τον μεγαλύτερο τερματοφύλακα που έχω δει, ναι. Και θεωρώ είναι ο Νίκος Χρυσίδης του Άρη. Τη ΑΕΚ θες να πεις. Του Άρη. Του Άρη, εντάξει, έπαιξε και στην Ελλάδα. Και μετέπειτα τη ΣΑΕΚ που απέκρουσε τα πέναλτι και που τον έβγαλε τον Σεριούδα και που τον έβαλε στα πέναλτι. Με την QPR. Ήταν ο πιο έξυπνος τερματοφύλακας, αν και δεν είχε ιδιαίτερα σωματικά προσόντα. Έτσι. Και επειδή μίλησα μαζί, ναι. με στην εκπομπή του Ασλανίδη, μίλησα με τον ίδιο, ναι. Και μου είπε, ναι.
ότι εάν είχαμε τον Φουλίδη του Πιερικού, γιατί το νούμερο 10 έλειπε από εκείνη την ομάδα, θα παίρναμε αέρα πατέρα δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή θα είσαι πέντε ο Άρης σήμερα. Αλλά όταν τα αθλητικά νέα το γράψαν αυτό, πήγα στον πρόεδρο τότε έναν καπνό βιομήχανο και του την έδειξα και του λέω τι είναι αυτό που λέει. Μου λέει χαιρετισμού στον πατέρα σου, είμαστε πατριώτες. Λέω τι είναι αυτό που λέει, εγώ μαθητής πέντε γυμνασίου. Είναι αλήθεια. Το σκεφτόμαστε. Λέω μην το σκέφτεστε καθόλου, γιατί την φορά που θα συναντηθούμε δεν θα είμαι πόσο οικείος μαζί σας. Και πήρε τηλέφωνο τον πατέρα μου και είπε ότι τον απείλησα. Και λέει δεν τρέπεσε και τα λοιπά. Λέω εσύ κοίταξε αν γίνει αυτό να βρεις ένα καλό δικηγόρο να με υπερασπιστεί. Κλείσε. Χωρίς μουσική δεν υπάρχει. Κανονικά εδώ πέρα κλείνει ο Λίμπερο. Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο. Ο Νίκος Πατζαρόπουλος έχει μείνει στην ιστορία ως ο ήρωας του Τάμπερε ενώ η Ελλάδα έχασε 7-0. Γλίτωσε ο Πατζαρόπουλος γύρω στα 30 γκολ. Θα έγραφε τελικό σκορ γύρω στο 20-0. Έτσι. Κορυφαίος γκολκίπερ, δεκαετίας του 50 του Πανιωνίου και φυσικά Στάδης Μανταλόζης του Εθνικού, συγκλονιστικός κύριος Κώστας, με ατελείωτες γνώσεις, δεν σχολιάζω. Μπράβο. Μπράβο, ρε Σωτήρη Δασκαλάκη. Μπράβο. Έτσι. Η αίσθηση που έχεις για τις δομές με τους πρόσφυγες, από πού είναι οι άνθρωποι που μένουν εκεί? Δηλαδή, εμένα αν με ρωτούσε τώρα, θα έλεγα Σύρια, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα Πακιστάν-Αφγανιστάν. Μάλιστα. Εγώ. Στοιχείο. Ναι. Στο κέντρο υποδοχής. Ναι, περιμένει γραμμή. Υπήρξε, ναι, μισό λεπτό περιμένει. Ναι, ναι. Ομάδα 30 Παλαιστίνιων. Λογικό, ναι. Με όσο συμβαίνουν. Παλαιστίνι, βέβαια, ναι, συγκρούστηκε με ομάδα 40 Αφρικανών. Εντάξει, οκ, okay, Αφρικανών. Δύο αλλοδαποί από το Καμερούν. Ένας από το Ιράν. Ναι. Ένας από την Γκάμπια. Ένας από το Κονγκό και ένας από την Αϊτή. Ναι, τραυματίστηκαν στα επεισόδια αυτά. Ναι, αυτά. Καλά, τι παίρνει τώρα από μία χώρα, α πούμε, μία Πακιστάν, ξέρω εγώ ή τέτοιο. Πάμε λίγο στη γραμμή. Χρήστα, δεν με περιμένει ο φίλος. Καλημέρα. Έλα, Λαμάς. Καλημερίζω Γιώργο από το κέντρο, περήφανο Αριανό, μεγάλη μου αδυναμία. Ήρθα να σε βάλω να ακούσει το να δούμε πόσο γατόν είσαι. Ακούω, Γιώργο. Ενώ έχει ο κύριος Κώστας, την Κατερίνη με τον Κώστα τον Ραπτόπουλο να πούμε. Ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη με τον Κωστή τον Ραπτόπουλο. Έχουν κουμπάρους από την Κατερίνη. Και οι δύο. Τον Κουλιανό, ο Κατερίνο. Ένας Κατερίνη και ο άλλος. Θα είναι κάτι πονηρό. Γιατί μου έρχεται να πω. Τον λένε Κώστα και τους δύο. Τους λένε Κώστα. Το ότι υμνούν. Τι? Να το πάρει το ποτάμι. Ναι, να το πάρει. Πες το Γιώργο, ναι. Και οι δύο σε πολύ μικρή ηλικία ήταν Αριανοί και γίνανε αεξίδες. Απογοητευμένοι από τους ανθρώπους του Άρη. Ο κύριος Κώστας, απογοητευμένος από τον Νίκο τον Καμπάνη που του είχε υποσχεθεί τις εισπράξεις του αγώνα του Χαριλάου και κάποια λεφτά για το Πιερικό Άρης για να περάσει ο Άρης και να πάρει το πρωτάθλημα. Και ο Κώστας Ραπτόπουλος όταν ήταν με τον πατέρα του, ας πούμε, βοηθός από τις συμπεριφορές των μετέπειτα παραγόντων του Άρη. Σωστό. Που για μένα η παράγοντες του Άρη μεγαλύτερη πληγή που ο Άρης έχει μισό αιώνα να πάρει τίτλο. Δηλαδή αυτοί έχουν. Ναι, αλλά εμνεί το Γράντα ο Κωστής. Άσχετο αυτό. Σου λέω, okay, για τον Ραπτόπουλο είναι γνωστό. Ναι, και αλλά δεν είναι ΑΕΚ ο Κωστής. Και γίνανε αεξίδες. Ναι. Δεν είναι ΑΕΚ. Για τον Κωστή είναι γνωστό, εντάξει. Okay. Και στον τελικό, στην Τούμπα πήγε με την πορεία των Αριανών. Επειδή μου αφισβητεί τώρα ότι δεν είναι ΑΕΚ ο Κώστας Ραπτόπουλος, επειδή ο λαός, επειδή μου λέει ότι από μικρό και από τρελό μαθαίνει στην αλήθεια, ναι. Ή πέρσι, πρόπερσι, νομίζω πρόπερσι, είχε φέρει ο Κώστας στην έκθεση, ρε παιδί μου, σε ένα στάντ που είχαν τη μικρή του την κορούλα. Την είχε δίπλα και σε κάποια φάση που μιλούσε εκεί με τους φανς του, πονηρός εγώ ρωτάω ο μπαμπάς, πες μου την αλήθεια τι ομάδα είναι και μου είπε ότι είναι ΑΕΚ. Γιατί εκείνη τη μέρα έπαιζε πάω ΚΑΕΚ στο τελικό γι' αυτό. Είναι αεξής ο Κώστας, και... αλλά ήταν αριανός όπως και ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Για τον κύριο Κώστα εγώ να λέει ότι είναι Άρης, ναι, ποτέ. Δεν το ακούς ποτέ. Καταρχήν ο γιος του το λέει, μια ο ζωή... γιος του είναι σουπεράς, ναι. Ο γιος του είναι καλά άλλο. Τι σημαίνει και εμένα, τα ξαδέρφια μπορεί να είναι πάω, κόλλη. Τι σχέση έχει αυτό. Στο Θέλτα Άρης που ήμουν και εγώ, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι και το ψάχνει γιατί ήταν και αυτό στο Βίγκο, να πούμε. Στο Θέλτα Άρης. Α, στο Βίγκο. Πώς έγινε Αριανός, δηλαδή, ο γιος του, ας πούμε. Ναι. Άστο, αφού σου λέω. Ναι. Ωραία, ωραία Γιώργο, παλικάρι μου, Αριανάκι μου. Ναι, κοίτα, βρέθηκα με τον Κουλουρόπουλο γιατί έχει τρελαθεί μαζί σου, θεωρεί ότι τον αδείξει εχθέ. Εσύ, τον κλείνουμε, του κάνω χαβαλέ εγώ. Ναι. Είναι δυνατόν. Το Χρήστο τον λατρεύω.
παράπονο. Δηλαδή, σου λέει κάτι μήνυμα. Λέω εντάξει, ναι. Με χαρακτήρισε φασίστα. Με χαρακτήρισε φασίστα. Εντάξει. Μην τον πάρει πίσω. Εγώ λέω και του στέλνω πίσω. Δεν είμαι ο Τσαλτίδης. Ξανά σε μένα, όχι εσένα λέει εννοώ. Δηλαδή, τώρα ωραία. Έγινε Γιώργο, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή και τελευταία, μην καλείτε άλλη. Γι' αυτό είσαι μεγάλο φασιστόμουτρο. Μία διόρθωση, Μάριε, δεν υπήρξε ποτέ Αριανός. Είμαι πιερικός. Ο μπαμπάς μήπως ήταν Αριανός. Ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚ. Αλλά εγώ δεν υπήρξα ποτέ Αριανός. Απλά θεωρώ ευλογημένο το γήπεδο Χιλάου, γιατί έπαιξε τρία μπαράζ ο πιερικός και στα τρία μπαράζ κέρδισε. Με Κλεάνθη Βικελίδη ανεβήκαμε αλφα εθνική κατηγορία. Έτσι. Για πιερικό, τι χειροκροτάς. Με προπονητή αλφα εθνική κατηγορία ανεβήκαμε με προπονητή Κλεάνθη Βικελίδη και την πρώτη χρονιά 62-63 με Καρδερινή τερματοφύλακα ο Άρης και τελευταία χρονιά μου Φιτ Καλιουτζή Φεβρουάριο του 63 έχασε εδώ Άρης 4-0. Και το πρώτο ρεπορτάζ που έγραψε ο Τσαλτίδης ποτέ σε εφημερίδα στην Αυλητική Μακεδονία Στράκης ήταν πιερικός. Με Μάκη Τερζόπουλο προπονητή. Μπράβο Χρήσανθε, ο οποίος Μάκης Τερζόπουλος πήγε Βέρεια και μετά Ηρακλή. Μπράβο. Πρώτο μου ρεπορτάζ σε εφημερίδα. 120 λεξούλες, ένα πλαισιάκι. Το είχα κομμένο και όλα, δεν ξέρω που είναι τώρα. Πιερικό έγραψα πρώτο ρεπορτάζ. Μεγάλο ρεπορτάζ. Ο Μάκης Τερζόπουλος ήταν μεγάλος playmaker και μετά έπαιξε ποδόσφαιρο. Εγώ σου λέω ήταν προπονητής ο Μάκης Τερζόπουλος. Τι εννοείς, μπάσκετ? Ναι, ήταν προπονητής. Κάτσε μπάσκετ. Αλλά σαν ποδοσφαιριστής πέρασε από τον Πιερικό, από τη Βέρεια και από τον Ηρακλή. Ναι, κάτσε, εννοείς μπάσκετ, έπαιξε πρώτα μπάσκετ. Να δουλέψεις ρε. Έπαιζε μπάσκετ πρώτα πριν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Α, αυτό δεν το ήξερα. Δεν το γνώριζα αυτό, ειλικρινά. Ναι, ήταν πολύ καλός playmaker. Σω, δεν το ήξερα αυτό, ειλικρινά. Ωραία. Έγινε κύριε Κώστα, διευκρινίστηκε ουδεμία σχέση ο κύριος Κώστας και το έχει πει και άλλες φορές. Καμία σχέση με Άρη. Οπαδικά. Γνώσεις έχει ατελείωτες και για Άρη. Όχι ο παδός του Άρη όμως. Το δηλώνει. Ο παδός του Πιερικού, φίλαθλος της ΑΕΚ. Πάμε πολλές φορές. Η αναφορά του σήμερα στον Νίκο Πεντζαρόπουλο πραγματικά τέλος. Με συγκλώνησε. Κάνω εκπομπή, ρε, με παρασύρεις τώρα. Άσε μας από εδώ. Χαβαλέ. Σάκη, σε λίγο έρχεται ένας με γενέθλια. Ετοιμάσου. Θα σου πω. Ανεβαίνει, ναι. Το βαλικάρι μου. 7 γλυκά έφαγε πάλι. Είναι ο μόνος που σε περνάει, το ξέρεις. Ο μόνος. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι στον αέρα. Υπάρχει ένας άλλος. Δεν θέλω να πω κάτι στον αέρα. Τρώει τα γλυκά όλα. Ούτε τα κουμπάει. Ο Σωτήρης δεν έχει αγγίξει βασικά. Δεν τα κουμπάει. Ναι. Δεν έχει αγγίξει. Αυτός και ο Μάκης. Μόνο καμιά φορά να φέρω νηστίσιμα. Αυτός και ο Μάκης μόνο. Τσιμπάει καμιά δεκαριά. λοιπόν. Όχι, ο Σωτήρης, επειδή το μισό χρόνο κάνει. Νηστεύει. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά το λέω το παιδί. Σχεδόν κανείς δεν φέρει βασικά νηστίσιμα. Κανείς. Μια φορά μόνο του έφερα εγώ. Τυρί τρως. Ούτε τυρί τρως. Χόρτο σπανάκι, μόνο χόρτο. Τι. Μόνο χόρτο σπανάκι. Πώς δεν κάνει χόρτο. Μόνο τέτοια. Σπανακοπιτάκι δηλαδή, αλλά να μην έχει τυρί. Ταχύνη, ταχυνόπιτα, τέτοια τρως. Ναι. Ωραία. Του είχα φέρει εγώ, μου λέει Μάρια, αν μπορείς φέρε με τις συμβολικά, λέει κάτι. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ταχυνόπιτες. Αυτό δεν είναι το παιδί. 5, 6, 7. Ναι, το ταχυνόπιτες. Λοιπόν, οι νικητές. Ναι. Δεν απάντησε κανείς για τη Wellington, τα γυαλιά τα καβατζόνια. Ήταν αυτή η ερώτηση που έκανες τώρα. Ναι. Αυτό ήταν quiz Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Στην Προξένου Κορομιλά βρισκόταν το κλαμπ Wellington, έτσι δεν απάντησε κανείς. Προξένου Κορομιλά, ιστορικό κλαμπ. Γκάστ G, οι νικητές είναι Κώστας Μαργωμένος, Άγγελος Πάρλας, Νίκη Ζουρίδου. Δεν είναι τέτοιος. Αυτό ο Πάρλας είναι ψεύτικο. Ναι. Κώστας Καημενάκης. Επαναλαμβάνω ο Καημενάκης είναι του μεγαλομέτωχου του Αστέρα, ρε φίλε. Με μπάκο μαζί. Αυτό είναι, βάλεις να κερδίσει. Με μπάκο μαζί. Κώστας Καημενάκης, Νίκη Ζουρίδου, Άγγελος Πάρλας, Κώστας Μαργωμένος. Πηγαίνετε κατευθείαν την Κυριακή στο κλαμπ του Μήλου. Αύριο άλλες 4 προσκλησούλες, ίσως να δίνουμε και για Κώστα Μπίγαλη. Ίσως για το live του Κώστα Μπίγαλη, έτσι. Θα δίνουμε για Γιάννη Πάριο, ανοιχτό θέατρο Σικιών, Σωτήρη Δασκαλάκη. 50-40 η Βραζιλία. Όχι, κατάλαβα. Άστο. Με τι κατάλαβες, έτσι κι αλλιώς δεν μετρούσε. Άστο. Αλλά θα μου πεις, ναι, έχει σημασία όμως. Έχει σημασία όμως. Γιατί? Αν δεν περνούσαμε, ναι. Αν χάσουμε από τη Νέα Ζηλανδία, όχι, κάνει λάθος ο Ζάχος. Το είπε ο Βαγγέλης Ιωάννου. Όχι. Περιμένουμε ένα δώρο από το Μοντενέγκρο. Τρεις φορές το είπε.
Μήπως την τριπλή ισοβαθμία μετράει. Περιμένουμε ένα δώρο. Κώστα, τριπλή. Έχει κερδίσει και τη Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία. Α, και έλα, και ο άλλος στο στούντιο, μωρέ. Τη Σέρβη, το μουσικό, πώς λέγεται ο άλλος, δεν ξέρω. Το Μοντενέγκρο. Όχι, φίλε, δεν γίνεται. Έχασα από εμάς 25. Η Βραζιλία κέρδισε και τη Νέα Ζηλανδία. Sorry, Μοντενέγκρο, Νέα Ζηλανδία, τι είχε γίνει. Κέρδισε η Νέα Ζηλανδία. Μήπως κέρδισε το Μοντενέγκρο. Νομίζω η Νέα Ζηλανδία κέρδισε. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω. Είχα δει λίγο από αυτό, 2 λεπτά. 2-3 λεπτά είχα δει από αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, ωραία, οκ. Okay. Αδέρφια, ζήτη, εσείς μας οδηγείτε. Να το, ορίστε, ορίστε. Τι? Να το, Μάνου Τσάο, Μάνου Τσάο. Α, όχι, sorry, sorry. Είναι ένα μόρφη είναι αυτή. Είναι η Λοκομόντο, ζητώ συγγνώμη. Μάμπα Ελντί και η Λοκομόντο. Συγγνώμη, εγώ δεν λέω, είναι ο. Από του Λοκομόντο, sorry. Νόμιζα ότι δείχνει Μάνου Τσάο. Α, Μάριε! Ναι, εντάξει, ραγόρι. Ωραίο είναι, Μάριε. Σαν πεινασμένο κάνει. Λοιπόν, αδέρφια, με το καλό αύριο, 10 η ώρα εδώ πέρα, Τσαλτίδης, Ασλαμής και Δασκαλάκης λέμε.